Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Ξεκινάζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το radiofono.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζει στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε παρέα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να είναι καλή, να έχει μάτς ωραία. Έχει Champions League, έχει UEFA. Έχει την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ δεν παίζει βέβαια, γιατί έκανε τη βλακή ο Λουτσέσκο εκεί να κατεβάσει την ομάδα άλλα αντί άλλων. Αλλά του δίνεται η ευκαιρία τώρα στο Καραϊσκάκι να δώσει τα αρέστα του, να πάρει ένα διπλό πάω και να πάρει το πρωτάθλημα επιτέλους μετά από 30 πόσα χρόνια. Να ανασάνει λίγο αυτή η Θεσσαλονίκη, λίγο να πούμε, λίγο να χαρεί ο κόσμος. Γιατί και φυσικά οι μετανάστες παοξίδες, οι οποίοι έχουν φύγει καμιά 300-400.000 στο εξωτερικό, να πούμε. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Έχουμε να πούμε για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού σωτηρίας στο ντέρμπι Ουραγών με τη Λάρισα 2-1. Ναι, θα πρέπει να. Τα πράγματα στη ζωή δυστυχώς πρέπει να τα λέμε όπως ακριβώς είναι. Καλές είναι οι φαντασιώσεις, να πούμε. Καλές είναι. Και εγώ χάνομαι καμιά φορά και στον δρόμο σκέφτομαι διάφορα. Ναι, αλλά μεταφέρομαι μετά στην πραγματικότητα, να πούμε. Κάθομαι σε κάνα πεζούλι. Φαντάζομαι, ξέρω εγώ, ότι τρώω ροζ μπιφ, ξέρω εγώ. Ή ότι, ξέρω εγώ, οδηγάω Πόρσε καρέρα. Ή ότι, ξέρω εγώ, έχω σκοτώσει τον κόκκινο, να πούμε, τον έχω εξαφανίσει. Τίποτα πιο έκλεκτο. Ραδιοφωνικά, ναι. Ξέρω εγώ, σκέφτομαι, ένα παιδάκι μου, ναι. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα έκανε μια μεγάλη νίκη, γιατί αν μετρούσε τον γκολ του Περόνε και γινόταν 1-2, θα έφευγε ο Ζουνίδης,
θα υπήρχαν προβλήματα. Ήδη παίκτες στο Γενάρη πολλοί θα φύγουν. Ο Απόλλωνας αποχαιρετάει την κατηγορία. Αποχαιρέτησε σήμερα ο Μονεβασιώτης, πώς το λένε, τον μεγαλομέτωχο, τους παράτησε. Οπότε, εφόσον τους παράτησε, αντίο ζωή για τον Απόλλωνα. Μία ομάδα που αφήνει τη ζωή αυτή στην Α' Εθνική είναι ο Απόλλωνας. Έκανε προσπάθεια πέρσι, αγόρασε λέω. Έκανε μεγάλες νίκες, πέρασε από στάδια, άλλαξε προπονητές. Ήταν εκεί ο γκουρού της διαπλοκής του Άρη τώρα, πώς το λένε, ο Γορίλας. Λοιπόν, ανέβηκε η Αλφαϊνική, έκανε 6 μάτς. Υπήρχαν χαμπάρι αυτοί ότι θα πέσουν. Και ο Μονιβασιώτης σου λέει, ας την κάνω κατσίκα να πούμε. Πάει ο Απόλλωνας. Και μένει τώρα Λάρισα, μένει ο Πλατανιάς με τον Παράσκο που δεν τραβάει. Δηλαδή κάτσε ο Απόλλωνας τι. Καθάρισε. Δεν θα δηλώσει συμμετοχή στα επόμενα. Όχι, θα πέσει, ρε, τελείωσε. Καθάρισε. Μία θα πέφτει αυτή και μία θα πέφτει. Όλο το πανηγύρι να ανέβουμε εις βάρος του Άρη, δηλαδή αυτό ήταν. Όλο το πανηγύρι εκεί, όλη η καήλα αυτή. Πήρε τα τηλεοπτικά τη, το διάλογο. Πήρε, σηκώθηκε και έφυγε. Πάει. Όλο το ζόρι αυτό ήταν. Ο Μονεβασιώτης θα πούμε. Το ζόρι. Το ζόρι ήταν αυτό, να ανέβει εκεί εις βάρος μας. Αυτό άλλη μια φορά. Ανέβηκε εις βάρος, τι να σε κάνω. Όλο ο Νταλκάς αυτό ήταν. Τι γκρινιάζει τώρα εσύ. Όλες αυτές οι κολοομάδες. Γιατί πάει, ο ομάδα του Θεούλη και αυτή είναι. Δεν του Θεούλη, 6 αγωνιστικές έπεσε, η άλλη δεν έχει έδρα. Εντάξει, όλες οι ομάδες του Θεούλη είναι. Τι να σε κάνω εγώ άμα εσύ δεν έχεις να αγοράσεις, λέω. Άμα δεν έχεις ομάδα να κερδίσεις. Πολύ μπερδεύεται η γλώσσα σου σήμερα. Μπερδεύεται η γλώσσα. Ναι, ναι, πολύ. Με δώσετε εκείνο το whisky με το μέλι εκεί πέρα. Το Σάββατο δεν έχω συνέλθει ακόμα. Τρεις φορές στην τουαλέτα πήγα. Όχι, ρε, έχει βγει και ένα whisky καινούριο. Αυτό, ναι, αυτό, ναι, λέει, αυτό το λέει, με το μέλι. Με το μέλι να πούμε. Με μέλι. Το έφερε το κοινικό σκούλικο στο μαγαζί, ναι. Δώρο. Μπέρμπον. Μπέρμπον, δεν ξέρω τι είναι. Γλυκό ήταν, το κοπάναγα εγώ. Καρφόρι, άρεσε γλυκό, γλυκό. Το μάτι σου μετά έγινε. Ναι. Γλυκό, γλυκό. Σαν κουμπότρυπα. Έγινε το μάτι μου σαν κουμπό. Είχα να πιω και 6 μήνες. Καθάρισα. Καθάρισα. Άστο να πας κάρβο σε 3-4 μπέρμπο Γιάννη, άρχισε να συνομιλεί με τη Μίνη και η φάση πιάνει. Κάναν και διάλογο. Απαντούσε η Μίνη, απαντούσε και αυτός. Άφησε και το τραπέζι ό,τι να είναι. Βίντεο κανονικά σου λέω, άστα να πάνε. Μα λέει, καλό λέει είναι αυτό. Λέει, ποιες λέει, γιατί έχεις λέει και συναχωμένος με λέει ο Βασίλης. Ναι. Έχεις τα λεμά σου ή μίξα, ξέρω εγώ αυτό. Καλό θα σε κάνει, λέει. Ναι. Όπως λέει και ένας φίλος μου, ο οργανισμός λέει χρειάζεται υγρά. Πήγα στο γιατρό, λέει. Ο οργανισμός λέει χρειάζεται υγρά. Πήγα και εγώ, λέει, πλακώθηκα, λέει, στα ουίσκια της Ρετσίνης. Λέει, δεν διευκρίνησε ο γιατρός τι υγρά χρειάζεται. Λέει, υγρά χρειάζεται ο οργανισμός. Πήγα στη Μαρμίτα 2,5 ώρα το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, αργά χαράματα. Έπιασα την καρέκλα. Ήρθε αυτό το βρωμό κυνικοσκούλικο, να πούμε, ο Βασίλης, να πούμε, από το κέντρο. Ναι, αγόρι μου, λέει, ο φιλόσοφος, έφερα εγώ και ένα δώρο, λέει, εκεί κτλ. Το έβαλε αυτό, λέει, πήγαινε, λέει, παγωμένο, λέει. Το έβαλε στην κατάψυξη να πούμε εκεί πέρα. Κοπάνισε και κάτι πάγους και τα λαβάκια μετά. Αμαθήσε εγώ και τα λοιπά. Γλυκό το ποτό. Το είπε να. Ήταν καπνιστό με μέλι. Δεν ξέρω τι καπνιστό. Έφερε εκλεκτόν. Μα δεν φαινόταν ότι θα με χτυπήσει. Δεν φαινόταν, αλλά εσύ κατέβηκε. Τα γλυκά είναι τα πιο ύπουλα, ρε φίλε. Τα γλυκά είναι τα πιο ύπουλα από τα. Γιατί είναι ευκολόπιωτα. Και κατά συνέπεια, επειδή είναι εγώ και ωραία στην αίσθηση γλυκό. Εγώ είπα να με φέρουν ένα-δυο τσάγια εκεί πέρα. Όχι, λέει, θα πιεις, λέει, γιατί λέει, είσαι συναγωμένος, λέει, 8 μέρες, λέει. Η χειρότερη σούρα την κάνει τραμπουή, φίλε, να ξέρεις, που είναι γλυκό. Βέβαια. Κάνει τραμπούρες, 7, οχ, 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 7 μέρες νύχτα. Ναι. Όχι, λέει, πιες, λέει, γιατί είσαι στα λεμά σου, λέει, και η μύτη σου κάνει σλαφ σλουφ. Και αγραζουνάει ο λαιμό σου και έχει φλέματα κτλ. Εντάξει, λέω, θα πιω. Μ' άρεσε μένα. Συνιστούν και γιατροί άλλωστε. Δεν ξέρω, μ' άρεσε μένα. Αρέσουν τα γλυκούτσικα, ε. Κοπάνισα να πούμε 3-4, δεν ξέρω τι ήταν, μ' άρεσε. Κάμπος ήταν. Μετά όμως δεν. 3-4 για σένα, σαν να ήπιες δύο μπουκάλια είναι. Ναι. Ξέχασα που πάρκαρα, μετά πήγα με τα πόδια σε άλλη γειτονιά. Πήγα, πώς τα πάνω ανέβαινα. Σε είδα όποιος συναντούσε στον δρόμο την τροχιά, έφτιαξε κάτι σήματα εκεί, περάστηκε κάτι. Αλάρμα από εδώ. Θα με χαλάσετε. Μια φορά είχα πιει στα 28 μου όταν έκανα το ρεπορτάζ του Άρη εκεί στους αλκοολικούς εκεί το. Τους γιατρούς εκεί πέρα του. Τι του... χωρίς σύνορα. Όχι, ρε. Με σύνορα. Πρόεδρος στον Άρη, δεν ήταν ο Σπύρου. Ναι. Με το πεταλίδι είχαν ένα μπαράκι εκεί σε ένα υπόγειο εκεί. Εκεί κάναν τα ρεπορτάζ. Θα έρχεσαι εδώ πέρα, πίνεις κανένα ποτό, με λέει. Λέω, δεν πίνω, ρε γιατρέ. Κακός, λέει, δεν πίνεις. Λέω, τι να πιω, ρε γιατρέ. Πιάσε ένα ποτό, εδώ καθαρά ποτά. Βάλ το ένα να πιει. Τι να κάνω, γιατρός ήταν, διάσημος ήταν. Ξέρει αυτό. Ξέρει αυτό. Είσαι, άμα πάρεις τίποτα. Έσωσε ζωές, άνοιγε αρτηρίες κτλ. Κοπάναγε και ο γιατρός, κοπάναγε και ο Πεταλίδης, κοπάναγε εκεί πέρα. Εκεί πέρα μαζευόταν 5-6 νοματέχοι. Τι Εβραίοι ήταν εκεί, τι ήταν εκεί, κάτι αυτοί κτλ. Κάτι παπουλούσι, κάτι αυτοί, Αριανοί 2-3. Τι. Κουτσαμά καρδιολόγος πίνει, σε λέει. Εγώ θα πιω. Πίπια τώρα, βάλ τώρα άλλο ένα να πιει.
Βάλ το ένα να πιει. Το ρεπορτάζ. Α, το ρεπορτάζ θα στο δώσω Σαωρίδη, λέει. Δεν ξέρουμε εμεί τίποτα. Τελικά μόνο ρεπορτάζ δεν έκανε. Τι ρεπορτάζ να κάνω. Σηκωνόμουν, έφευγα από τη λεωφόρο Νίκη εκεί πέρα, ζικ ζακ. Έμπαινα στο Πούντα αντί να πάω στην Τούμπα. Ανέβαινα στο Σέιχ Σού να πούμε πάνω. Τι ήταν τη μοδό τότε, τι ουίσκι πίνατε. Είμαστε. Αυτή σάρκ τότε πρέπει να αυτοί πίνανε. Valentine's. Όχι. Τζόνι Ουδωδεκάρι. Μαυρίλα, Τζόνι δηλαδή. Ο Σπύρου, μαύρο. Λαδάκι, λαδάκι. Ξέρει να πίνει ο καρδιοχειρούργο, ήξερε μάλλον. Κοπάναγιο καρδιοχειρούργο, κοπάναγιο Πεταλίδη, κοπάναγιο Στεφανίδη, κοπάναγαν εκεί πέρα. Το ρεπορτάζ λέω τι έγινε, τι αύριο τι έχουμε. Αυτά τα. Αυτή τη στιγμή μείνει κάτω από το τραπέζι, ξυρουλίβουσαν λίγο ίσκι. Την έπινε να πω. Έτσι, έξι μήνε έβαλα 6-7 κιλά. Και τα 7-8 κιλά τα έβαλα εκεί πέρα. Σκουάλαγα από το στρατηγάκι το βράδυ, έκλεινα το μαγαζί, κατέβανα εκεί τη λεωφόρο νίκη από την. Πώ το λέω. Κούτρα, σιγά μου ναι. Τους πληρώσω. Ο ένας έκανε μια εγχείρηση, έπαιρνε πόσες χιλιάδες ευρώ. Ναι, άλλος... έσαιρνες, όλο εκεί πήγαινες. Με ρεπορτάζ, λέω. Ναι, ρεπορτάζ, τώρα το ρεπορτάζ. Το αλλά, λέω. Την πλήρωσε ο γιατρός. Έπεσε ο Άρης Β' Εθνική. Πάει ο γιατρός. Έπεσε ο Άρης Β' Εθνική. Έχουν κανονίσει το μάτς με την Καβάλα να τους πιάσουμε τους καβαλιώτες. Λέω, ποιος το κανόνισε. Ο Γράντας δίνει 15 εκατομμύρια, λέει. Καλά, καλά, πάντα ναι. Λεφτά. 15. 5 ήταν στην Καστοριά, Γιάννη. Ναι. 5 λέει. 5 είναι 5. Είμαι ήσυχος λέει. Θα πάμε με τα μάξι. Ναι. Πιάσανε 3 παίκτες Καβάλας. Λέω σίγουρα. 100%. Πού τους πιάσανε αυτό αφού τους βάλαν. Πάμε. Πέριχε ένα πράσινο πούντο GT ο γιατρός. Όλοι ένα σωρό πούντο ρε. Ένα πράσινο. Αυτοκίνητο. 20 χρόνια οδηγάτε ένα αυτοκίνητο σωστό δεν μου είπε. Κοίταξε γκάζε ένα τόπο λέμε λέει ο Σπύρου. Πώς φεύγει τα βολίδα πύραυλος. Τι ήταν, 13 το GT. Όχι, 13 GT 136 άλογα 1000 κιλά. Α του τουρμπίδι. Φτάνουμε στο Χαριλάου. Πάμε μέσα στο γήπεδο. Ξεκινάει το μάτς. Το πρώτο δεκάλεπτο του λέω τον γιατρό. Δεν με φαίνεται οι καβαλιώτες να τα έχουν αρπάξει. Ωραία, τώρα τα πάμε ο Γράντας του αγγλικού. Καλά, άλλο. 0-1-0-2. Ο Πίς. Ο Λέσεκ. Τι γίνεται. Ο Πίς. Άρχισα να το βρει. Ο Κουφάλα γιατρό τον Άρη. Ρίξατε τον Άρη. Πιάνω όλα γιατρό. Είπα το γιατρό. Πιάνω όλα να πούμε για Γιάννη. Ο γιατρός πήγε τα χέρια. Ρε εσύ εγώ χειρίζω τζάμπα. Εκτραχύπτηκε. Εκτραχύπτηκε η κατάσταση. Μου λέει ο πατέρα μου, εσύ λέει πρέπει να. Στο ημίχρονο πόσα λείπανε. Αντί να 0-2. Όχι τα λεφτά πόσα λείπανε. Πάνε στο ημίχρονο λέει καβάλα. Τα διπλάσια λέει θέλω. Καβάλα. Έτσι είναι μετά το Κουστούλο. Έτσι είναι ο Καραγιάννης. Μετά είναι η Ανατολική. Τα ψάρια χρειώνει αλλιώ ο Μπούκ. Ο Μπούκ ήταν αλλιώ. Δύσκολα είναι. Πάρτε ένα τρία. Τώρα λέω πώ θα φύγουμε με το πούντο από εδώ. Κρυφά. Φόραξε το Μιτσάκι. Πού το Μιτσάκι σε σώζει τώρα μαζί μου. Σε τώρα ο Μιτσάκι θα σε σώσει. Δεν σε σώζει ο Θεό ο ίδιο τώρα. Τι θυμάσαι πώ φύγατε, λέγε. Θυμάσαι πώς ήρθε ο Μιτσάκης με καμιά δεκαριά γορίλες. Μόνο έτσι. Ο Κουφάλα γιατρέ! Πιάνω όλα στον Άρη! Είχαν τις σουπεράδες του Χαϊρίζα και φωνάζαν. Κάνα δυο σουπεράδες ήταν ήσυχοι. Μάλλον οι άλλοι δυο σουπεράδες που ήταν ήσυχοι. Μάλλον θέλαν να πέσει, άλλοι τον πάρουν τζάμπα αυτοί. Ναι. Δεν τα καταλάβαινα εγώ εκεί. Δεν ήταν μυστήρια τα χρόνια με τις δραχμάς. Δεν τα καταλάβαινα. Μετά ήρθε ο Φυρός. 5 μάτς. Πάρ' τα κάτω. Ναι. Ήταν ένα κουμπάρο εκεί κάτω, είχε ένα μαγαζί. Πώς το λέγανε. Κάπως το λέγανε. Ένας, πώς το λέγανε. Κάπως έτσι. Ερχόταν έξω από το φροντιστήριο, φώναζε 5-5 ο Αφιεγουάς. 5-5 ο Φαλακουάς. Μετά. Έρχεται. Πρόβει στη Λίμνη Βόρεια. Ναι, σου πω εγώ. Έρχεται εδώ εξάνθη. Ο διαιτητής ήθελε να του τρίψουν τα μπούτια. Ήθελε λεφτά. Α, μπράβο. Ναι. Λέει, ναι, εντάξει, λέει, θα το κανονίσουμε. Έχουμε λαμβάνει. Έχουμε λαμβάνει. Έχουμε λαμβάνει. Δίνει ένα μπέναλτι έξω από την περιοχή. Ναι. Το Μαυρογεννίδι. Τρουν το 1-0. Όχι. Το 2-1. 2-1. Περιμένει να πάρει τα φράγκα ο διαιτητής. Του λέει τώρα δεν έχει τίποτα. Πού είναι οι Ιταλιρούδες. Ναι, πού είναι οι Ιταλιρούδες, δεν έχει Ιταλιρούδες. Κόκου είμαι δράχμα. Λέω για τρέλο. Πάρα πιο κόλλα διαιτητής μου. Καλά, καλά. Του λέω και καλά αυτά τα πράγματα. Λέω εσύ ξέρεις τα νηστέρια τα αυτά. Αυτά είναι άλλα πράγματα. Δεν τα ξέρεις του λέω. Θα κάνω μάλλον. Μη του λέω. Μη το κάνει αυτό. Λέω εδώ δεν. Ναι. Παίζουν με τον Όφη μετά, ο Μπίκας διαιτητής. Ο Μπίκας! Ναι. Ο Μπίκας τον ενημέρωσαν οι άλλοι ότι έγινε η ιστορία, δεν τα δώσανε. Έφαγαμε μόντα. Ναι. Δεν εισπράχθησαν. Γίνεται ένα μπέναλτι υπέρ του Άρη στο δεύτερο λεπτό. Παίζεται, λέει ο Μπίκας. Παίζεται. Ναι. Περπάτα το. Ναι, περπάτα το. Λέω, γιατρέ, τι έγινε. Αυτό ο αλήτη πάω, ξέρει στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Όξι, ξέρει αυτό. Καλά, καλά. Δεν είναι σαρμιρά με την πύρα, να δει την πάω, ξέρει. Τα ουίσια σα. Χωρί τραγάλια με τα πύρα. Χωρί τραγάλια τα ουίσια. Ξανάρχη του πελάτη, βέβαια. Ναι. Έτσι, άμα δεν βάζει και λίγο σαλάμ. Στο ουίσια λίγο σαλάμ. Βέβαια, βέβαια. Έτσι, γιατρό.
Αύριο παίζουν οι δύο πιο παραγωγικές ομάδες της Ευρώπης. City με Νάπολη. Εγώ περίμενα να πει καμιά ποτίδια μουδανιά τώρα. Με τους Παρτενοπή, λέει. Παρτενοπέι. Να σκέφτονται, λέει, την τεράστια ευκαιρία για σκουντέτο. Ασχολήσου με το τόπι. Άφησε τη μικρή ομάδα της πόλης και τα παλιά και τα παπαναστασιακά. Εντάξει. Σωστό. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα. Απόψεις έχει. Σήμερα κάναμε. Μου λέει ο κόκκινος, ο φίλε λέει, με έκανες λέει δυσκολία λέει, το μεσημέρι. Λέω δεν το έκανα λέω εξ επί τούτου. Δυσκολία. Ναι, δεν το έκανα λέω εξ επί τούτου. Σαμποτάζ, τι. Ότι είπες λέει ότι ευνοηθήκαμε λέει με τα τρίκαλα οι μαθίες να πούμε και τα λοιπά. Λέω, το είπα λέω εγώ αυτό, αλλά δεν περίμενα του λέω, δεν περίμενα 500 μηνύματα να έρθουν από παοξίδες να φωνάζουν καταραμένες αυτές και τα λοιπά. Γιατί ρε φίλε. Φοβερή αυτή η επίθεση δέχτηκε ο κόκκινος το μεσημέρι από φίλους του ΠΑΟΚ. Ρε βρωμόγρια να το φωνάτε, δεν βλέπεσαι λίγο να καταπατάτε τα χωριά και τα λοιπά. Ρε ζήλιδες των σκυλιών. Έγινε τις ανομαλίες εδώ. Για ποιο πράγμα ρε φίλε πειράζουνε το Γρηγόρη. Το πειράζει το Γρηγόρη. Τι παίζει ο Ρακλής τώρα. Πώς το γάμα πει? Ή αίρες τεχνικό, τι παίζει ο Ρακλής τελικά. Γάμα εθνική. Γάμα, γάμα εθνική. Γάμα εθνική. Γάμα εθνική. Και θα σωθεί κιόλας. Ήταν νίκη σωτηρίας μεγάλη αυτή τι που έκανε. Τι να σου δίνει για να βγει θέλει ο Ηρακλής. Όχι δεν θα μην ανακατεύεις με την γάμα εκεί, δεν την ξέρεις. Αυτή το Λαγκαδάς θα βγει. Λαγκαδάς θα βγει. Ο Ριαβόγουλα ανακατεύεται εκεί, να ξέρεις. Ριαβ, κατάλαβα. Δεν υπάρχει πιθανότητα τώρα. Τελείωσε ιστορία. Ο Φουκαράς ο Ηρακλής να είναι, θα σωθεί όμως. Ναι. Δεν είναι καλό. Σαν το σαλάμι που δίνει στη μύτη. Δώσουμε κανένα προγνωστικό στον κόσμο που περιμένει τα μπασκετάκια. Εσύ μάγκα μου με τα στοιχήματα. Λοιπόν, ναι, είσαι. Πολύ καλός λέει ο τερματοφύλακας της Λεβαδιάς, λέει ο κτηνίατρος. Mm. Ναι, καλός είναι ο τερματοφύλακας της Λεβαδιάς. Γιατρέ, όταν θα έρθει η Λεβαδιά Θεσσαλονίκη να παίξει, ναι, θα πάμε στο ξενοδοχείο να γνωρίσουμε τον Ανίγκο, πώς το λέει τον προπονητή, της Λεβαδιάς. Ανίγκο. Ναι, αυτό τον προπονητή της Λεβαδιάς, να του κάνουμε χειραψία. Με τον Ανίγκο. Γιατρέ, μήπως από την Ξάνθη έρχεσαι με κανένα ντίζελ καινούργιο του Πανόπουλου. Λέω όχι, ρε, με τη σαράβαλο το πούντο. Ήθελα να μην πάρει φορά που πάει εκεί πάνω ο κάλτσα να πούμε σου αφορά. Ξάνθη, όλο κόβει βαθμούς. Στην Καβάλα γυρνούσαμε με τον γιατρό, είχε πιάσει ένα χαλάζι. Ναι. Οι λύκοι θα μας τρώγανε εκεί στην περιφερειακή οδό να πούμε. Λέγε ρε, στοιχηματάκι θα δώσουμε. Δώσε ό,τι θέλει. Με τον κύριο Κοκκίκη στη Μαρμίτα πήγαμε καλά εκεί πέρα με τις κάρτες. Βγάλαμε τις κάρτες του over του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό, βγάλαμε τη ΣΑΕΚ. Εγώ λέω στο μαγαζί τις Παρασκευές να βγάζεις ένα φύλλο έξω και να δεις προγνωστικά. Γιατί όχι, και αυτό γίνεται. Εντάξει. Τι είναι καφές αυτός. Σήμερα βγάλαμε τα κόρνερ του Παναθηναϊκού με τη Λάρισα. Το μόνο που χάσαμε ήταν τα κόρνερ του ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Πόσα έδωσες. Εκεί το over 8,5 δεν βγήκαν. Πώς δηλαδή 3 στα 4 βγήκαν από το ποδοσφαίρο που παίξαμε. Το μπάσκετ τι έκανες, γιατί είσαι και μπακετικός εσύ. Μπάσκετ πιάσαμε χαβαλέ τη διάδα στο Champions League. Πολύ άνετα τα δύο σημεία για το Champions League του μπάσκετ. Στην Ευρωλίγκα πιάσαμε πανεύκολα το άσο ημίχρονο άσο τελικό που δώσαμε τον Παναθηναϊκό στο 1,80 με την Μπαρτσελώνα. Ναι. Και χάσαμε για ένα καλάθι το σύν 9,5 της Μπασκόνια με τον Ολυμπιακό που παίζαν σε ουδέτερο και χωρίς Σπανούλιο. Ναι. Ο Ολυμπιακός, αλλά ήταν πάρα πολύ κακή η Μπασκόνια και ήταν και έχασε με 11. Δηλαδή για ένα καλάθι χάσαμε ένα προγνωστικό. Ενώ τα άλλα τα πιάσαμε πάρα πολύ εύκολα. Το βλέπα και εγώ αυτό το μάτσι. Είμανε παρόν. Λοιπόν, για την Νάπολη δεν την ξέρω καλά. Την Νάπολη, τη Σίτι που βλέπω το τελευταίο καιρό του Γκουαρντιόλα. Με κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι τα χάφτης και το κάναμε και κουβέντα σήμερα με τον Γιάννη τον Καρατζαφέρα, εξαιρετικό παιδί, και τον Νίκο τον Αλέφαντο, ο Σίλβα με τον Τεμπρούι, οι οποίοι γίνονται βολίδα δίπλα στο Τζεσούς, δεύτερα τρίτα σεντερφόρ με ανάποδο πόδι. Ναι. Εκπληκτικός ο Σανέ, ο κακός παίκτης ο Στέρλινγκ είναι μια παραφωνία σε αυτή τη City. Πεταμένα λεφτά στη λίγη. Αλλά έφτιαξε πολύ ωραία τετράδα στην άμυνα. Και δεν είναι τυχαίο, το έλεγε και ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης σήμερα, ότι μπροστά, αφού είναι καλός στην τακτική ο Γκουαρντιόλα, έκανε το δύσκολο να κάνει ας πούμε μια πολύ καλή επιθετική ομάδα και το εύκολο που είναι να βρεις καλούς παίκτες και γρήγορους αμυντικούς, έκανε τις κινήσεις αυτές το καλοκαίρι, ενισχύθηκε από τη θέση 6 και πίσω, έχει μια καλή τετράδα, Walker, Stones, Otimendi και Delph. Αριστερό μπακ. Εν ανάγκη παίζει. Καλό το τερματάκι, ο Έντερσον. Πώς λέγεται, Έντερσον. Έντερσον, κάπως έτσι αριστερό λέγεται. Αριστερό μπακ, ο Ντέλφ παίζει κατά ανάγκη. Κατά ανάγκη, ναι. Αλλά είναι πολύ εργαλείο. Ο Ντέλφ είναι μεγάλο πνευματικό. Χάφ είναι. Και ο Στέρλινγκ παίζει επειδή ο Αγουέρο έχει σπασμένα πλευρά. Γι' αυτό παίζει έτσι, ο Στέρλινγκ. Έτσι, δεν έχει μπροστά φόρ να παίξει ο Τζέζους να παίξει. Ευλογία για μια ομάδα να σκοράρει και ο Εξάρη. Όπως δείξαμε στην τηλεόραση, ο Φερναντίνιο από μέση απόσταση. Είναι ευλογία για έναν προπονητή να έχει κόφτη, ο οποίος να παίρνει την μπάλα να κατεβαίνει και να σουτάρει από τα 25 μέτρα
και να πηγαίνει, ας πούμε, να βάζει 5-6 γκολ που δίνουν βαθμούς το χρόνο, 5 γκολ από μέση απόσταση σου. Στην Αγγλία το εξάρι πατάει πάντα κουτί. Εγώ σου λέω. Πάντα κουτί θα πατήσει. Παρόμοιο γκολ έβαλε ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει προβλήματα στα τελειώματα, και καθάρισε ο Τζόουνς, πώς το λένε, ο Χαβ, ο Μαύρος. Ναι. Από τον κεντρικό άξονα του εξάρι, και έπιασε ένα σούτ έξω από την περιοχή. Τα εξάρια δεν τα μαρκάρει κανένα. Όχι. Το δεκάρι είναι δεύτερο επιθετικό, κάνει παθητικό μαρκάρισμα. Και εκεί, αν έχει καλά ποδάρια, το παστελώνει το έργο. Όπως έφυγε ο Πύρλος. Εξάρια, για στα τελευταία 5 χρόνια έπαιζε εξάρι. Ναι. Αλλά ναι. Θες μην το μαρκάρει το Πύρλο. Εντάξει, ναι, εντάξει. Έτσι, το Πύρλο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τι να δώσουμε μπασκετά για την Ελλάδα. Ναι, σωστά, ναι, στον κόσμο. Λοιπόν. Ένα προγνωστικό έχουμε για Champions League αύριο. Στάνδι Μπεσίκτας διπλό στο 1.80. Απλή νίκη Μπεσίκτας που είναι, και από, τα, που είναι και από τα φαβορή. Ναι, που είναι και από τα φαβορή για την κατάκτηση του θεσμού. Πολύ δυνατή ομάδα και παίζει μέσα στο Στάνδι. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Για μένα είναι φαβορή και διπλό στο 1.80. Και Ευρωλίγκα έχουμε και λέμε Μακάμπι Μπασκόνια. Απλή νίκη Μακάμπι στο 1.55. Με την Μπασκόνια, μια πολύ τραγική Μπασκόνια και με πολλές απουσίες. Και η Μακάμπι ανεβασμένη φέτος, και σίγουρα και το Γιάντε Λιάου θα μετρήσει, γιατί είναι από τις κορυφαίες έδρες στην Ευρώπη με την ατμόσφαιρα που δημιουργεί. Άσο Μακάμπι Μπασκόνια στο 1.55. Προχωράμε με Ερυθρό Αστέρα Μπαρτσελώνα και άσο με εναλλακτικό χάντικαπ στους 10,5 πόντους και 1.55. Μια τρομακτική έδρα όπως είναι αυτή του Ερυθρού Αστέρα με 10.000 κόσμους, ιδίως στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. 10,5 πόντους είναι πάρα πολύ, για να πιστεύω πολύ ισχυρή έδρα για να μπορέσει να διασυρθεί στην έδρα της. Και το τελευταίο, ένα Ολυμπιακός Μάλαγα παίζει. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μάλαγα στο Ειρήνης και Φιλίας και over 143,5 πόντους, που είναι, πιστεύω, τους δίνει πάρα πολύ χαμηλά για παιχνίδια Ευρωλίγκας. Και ο Ολυμπιακός στην έδρα του επιδιώκει να ανοίγει τα παιχνίδια και να τα τρέχει. Οπότε καταλήγουμε με Ολυμπιακό Μάλαγα over 143,5. Αυτά είναι τα προγνωστικά μας. Για να δούμε ποιος κατέβασε σήμερα, Γιάννη. Καλημέρα, να μπεις στην παρέα μας. Και ας σου πω κάτι που θα με βρίζεις τώρα μόλις πεις αυτό. Θα με βρίζεις. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα. Από ό,τι μου γράφουν εδώ πέρα, με πήρε ο Βαρδάκης πιο μπροστά μου. Είπε, λέει, πριν από 2-3 μέρες, λέει 14 και τα λοιπά. Αλλά όχι, από ό,τι γράφουν εδώ. Τετάρτη 17 Οκτωβρίου τον συνοδεύσανε στην τελευταία του κατοικία. Τώρα, αν πέθανε μια-δυο μέρες πιο μπροστά. Για ποιον μιλάτε? Τον Παναγιώτη του Σπύρου. Ναι. Τον καρδιοχειρούργο, αυτόν που αναφέρατε που μιλούσατε. Αυτό πέθανε. Το 12 δεν πέθανε αυτός, Ριγιάννη, ξέρεις κάπου. Δεν μου γράφει την ημερομηνία που έφυγε από. 36 γεννημένος, ήταν 76 πέθανε. Φυσικά αυτός δεν πέθανε τότε που πέθανε. Πέθανε τότε που πέθανε η κόρη του, φυσικά. Ναι. Αν καθίσουμε και το σκεφτούμε δηλαδή. Γιατί. Ήταν 76 χρονών και είχε γεννηθεί το 36. Πέθανε το 12 στο Κιανό Σταυρό. Ήταν εκεί το φιλοξενούσαν, στο Κιανό Σταυρό, τον Παναγιώτη. Μεγάλος μάστορας είναι επιστήμονος Σπύρου. Είχε κάνει πολλές. Από τα λίγα καλά που έχει κάνει το Πασόκ αυτό. Το Πασόκ έχει κάνει και καλά πράγματα στην υγεία. Και ο γεννηματάς ήταν εκπληκτικός άνθρωπος. Είχε κουράγιο και τον Παπανδρέα αυτός. Ναι. Μετά τον Γιακού που είχε. Όχι, ήταν φίλος με τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας ήταν φίλος και ο Ανδρέας τον έφερε. Ο Ανδρέας έχει κάνει. Τα θέματα υγείας έχει βελτιώσει πάρα πολύ. Ναι. Την Ελλάδα την έχει αναβαθμίσει με πολύ καλούς γιατρούς. Τα νοσοκομεία τα έχει φτιάξει, τα έχει κάνει. Ωραία. Καλά, ο Ανδρέας Παπανδρέου ή ο γεννηματάς? Παίκτης του ήταν. Εντάξει, παίκτης του ήταν. Άφησε παρακαταθήκη μεγάλη, γι' αυτό συμπαθούμε και τη Φόφη και δεν την κολλάμε, γιατί όντως έκανε ο μπαμπάς της, όλη η Ευρώπη έκανε, ο μπαμπάς της έκανε μεγάλο έργο. Και ο μπαμπάς, ναι ρε φίλε, εντάξει, ο μπαμπάς ήταν δυνατός. Πήρε και καλά, ήταν κόρη του, θα πήρε και καλά στοιχεία. Εντάξει, τι πήρε. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Με λέει ο Χιλιτίδης, ρε μη μιλάς για το Διούδη, λέει, και θα βρει κανένα μπελάο άνθρωπο. Κάνουμε πλάκα στη γειτονιά. Μόνο είμαστε μια παρέα. Εκεί ο Φυρός, ο Διούδης, εκεί. Πώς το λένε τον. Λα υπερβαίνει στα εσκαμμένα, Κώστα μου. Τζιφόπουλος, έρχονται όλα τα Αριανοί εκεί πέρα, στο Ζάμπικ να πούμε. Ο Διούδης εκεί περιμένει απέναντι στον έκτο όροφο. Γιατί δεν κατεβαίνει αυτός? Κατεβαίνει. Διούδη τον κοροϊδεύουμε, τον μπαμπά του Διούδη. Ότι. Τα έχω, ότι έβαλε φόλες εκεί πέρα. Όχι, ρε παιδί, τον κοροϊδεύουμε επειδή φοβάται τα σκυλιά, φοβάται τα γατιά να πούμε. Και δεν τα ζυγώνει, γιατί στα Τρίκαλα η Μαθίας, όταν ήταν μικρός, τον είχε δαγκάσει τα κολομέρια ένας σκύλος να πούμε, ένα αγριοάσκυλο, και από τότε τα φοβάται. Και όταν πάω εγώ το σκυλί, το φοβάται το δικό μου το σκυλί 2,5 κιλά, στο ζάπινγκ κτλ. Τι φοβάται, τη μήνυ? Φοβάται τη μήνυ. Φοβάται, ναι. Η γραμματέας εδώ που έχουμε το πρωί, πώς τη λένε, η Γουλιώνη.
Ναι. Μου είδε τη Μίνη, άρχισε να τσιρίζει. Φοβήθηκε τη Μίνη. Φυγά. Μην δεν πειράζει. Τη ναι, φοβήθηκε τη Μίνη. Έλα, μωρέ. Ναι, γιατί είναι ανθρώπινο. Δεν το σίγουρο. Ναι. Άλλο μπορεί να έχει. Όχι, είναι αλλεργία. Φοβία. Αυτοί έχουν φοβία. Άλλος μπορεί ναι. να έχει αλλεργία πάνω στο αυτό και να τον πιάσει αυτό, δεν ξέρει. Με το κοροϊδεύει το. Βάλαν κάτι φόλε εκεί, κάτι κατά και κάτι αυτά, τα σκοτώσανε. Άρχισα εγώ πάλι τα δικά μου. Η κουφάλα ο Διούδης το έκανε και αυτό και τα λοιπά. Το είπα και στο ράδιο για πλάκα. Ο Διούδης γελούσε. Φυσικά δεν το έκανε ο άνθρωπος. Ναι, αλλά χτυπάει μια μέρα το θηροτηλέφωνο πριν δύο μέρες. Η φιλοζωική. Έλα. Καταγγέλνουν το Διούδη ότι έβαλε τις φόρες. Είσαι μεγάλο κόπανο. Θα το πάρει. Είσαι μεγάλο κόπανο. Θα το πάρει, λέω, Χιλιτίδης τώρα. Θα με σκοτώσει. Με το έλεγε, μη το λένε, μαλάκα τον άνθρωπο. Εν τω μεταξύ, παίρνω τον Σοκράτη. Το λέω. Του το έλεγα, ξέρεις, του το έλεγα γιατί εσύ μπορεί να κάνεις πλάκα, λέω, αλλά πλάκα δεν ξέρουν όλοι. Και δεν, είναι, και δεν είναι σωστό. Θα επέμβει καμιά φιλοζωική και θα σε κυνηγάει. Να του. Άκου να δεις τι έγινε. Αυτοί οι φιλοζωικές. Και αυτοί καλά που... κάνουν. Εγώ είμαι με τις φιλοζωικές. Σταμάτα ρε έτσι. Ναι, ρε, είμαι. Μέρα, εγώ μωρέ, είμαι. Όλο φιλοζωικές και οικολόγοι τώρα. Οικολόγους όχι. Αλλά τη φιλοζωική την συμπαθώ. Τι δηλαδή. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Άμα δεν χαϊδέψω τη σκυλή, α πούμε, και είμαι ουδέτερο, θα έρθει η φιλοζωική, θα με καταγγείλει, θα με δαγκώσει δηλαδή, επειδή δεν χαϊδέψω τη σκυλή. Όχι, αλλά... τέτοια πράγματα όχι, 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 δεν είναι έτσι. Άμα πάρει ένα σκυλί και το πετάξει στον δρόμο. Όχι, ρε, δεν πετά στον δρόμο. Άμα το ταλαιπωρεί και το τυρανά, κάνει καλά και επεμβαίνει. Εγώ είμαι υπέρ τη φιλοζωική γιατί και εγώ είμαι φιλόζο. Είμαι φίλο με τον κόκκινο. Σταμάτα, μη τώρα εδώ. Ο κόκκινο είναι μαζί σου, παλικάρι μου, φιλόζο. Καλά σε λέει. Κατάλαβε. Έχει τεράστια υπομονή ο Γρηγόρη. Εγώ είμαι το Γρηγόρη. Αλλά να ξέρει ένα πράγμα και οι φιλοζωικέ δεν κάνουν και σωστά τη δουλειά του. Δηλαδή. Να μην αφήνουν τα σκυλάκια έξω. Και αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παίρνουν τα σκυλιά, ξέρετε, τα θέλουν στο σπίτι και τα πετάνε έξω από την πόρτα και τα ταΐζουν κάτω από την πολυκατοικία τους. Και αυτά, ξέρεις, μαζεύονται, γίνονται αγέλες μετά. Και ορμάνε σε παιδιά, ορμάνε σε μηχανάκια, ορμάνε σε ποδήλατα τα οποία κάνουν τα παιδιά. Εκεί στη γειτονιά μας είχαμε είναι πολλούς. Πιο ύποπτα σκυλιά είναι τώρα εγώ που είμαι εκεί πέρα στον Αγιάννη, πηγαίνοντας εκεί πέρα για πηλαία και για το γήπεδο του Πάγου, ναι. Πιο πέρα. Εκεί είναι που είναι κάτι σαν εργοστάσια, σαν τέτοια εκεί πέρα από μέρα. Εκεί είναι κίνδυνο θάνατος να περάσει. Εκεί είναι σαν τις κάτι σκυλιά πετιούνται από τα σκοτάδια. Ναι. Να φροντίσουν οι φιλοζωικές αυτό το τσιπάκι που έχουν πει κάποτε ότι όποιος παίρνει σκυλάκι, υιοθετεί σκυλάκι ή κάνει οτιδήποτε να είναι και υπόλογος. Όχι το παίρνουμε γιατί το παιδί μας θέλει σκυλάκι και μετά από δύο μήνες ή από ένα μήνα όταν αρχίζει να μας σχέζει στη βεράντα ή στο σπίτι μέσα να κατουράει, το παίρνουμε και το πετάμε έξω. Έχω μαζέψει. Έτσι, σκύλες, δεν είμαστε έτσι φιλόζωοι. Φιλόζωοι δεν είμαστε έτσι. Παπέλε στο σκυλάκι, δεν είναι σιγόρι εκεί πέρα. Ναι. Καλά τα λέει ο Χιλιτίδης. Απόλυτο δίκαιο. Ό,τι ευθύνες έχεις όταν όπως υιοθετείς ένα παιδί, να έχεις και ανάλογες ευθύνες όταν. Και εμένα ο δικός μου τσιπάκι έχει, ρε φίλε. Ο μπόξερ έχει τσιπάκι το σκυλί μου. Βέβαια. Λέει ο Βασίλης που μας χαίρασε το ουίσκι στο μαγαζί. Που μας χαίρασε, εσύ το ήπιες, δεν ήπιαμε. Ο άνθρωπος φοβάται τα σκυλιά, λέει. Εσύ που στην αρχή ήπιες, λέει, τα δύο ποτά σε 10 λεπτά, τώρα δεν το φοβάσαι, λέει, ένα απλό μπουκάλι ουίσκι. Ναι. Τώρα δεν το φοβάμαι, το κοπανάω. Πάω να το φοβηθείς. Δεν το φοβάμαι. Ναι. Θα μάθω στα 50, στα 49, στα 48, 52, ναι. Θα αρχίσω να πίνω. Μετά το τρίτο μπέρμον, τη Μίνη Σβαντσενέγκερ την είδε. Αμά. Καλό είναι. Και ξέρει η Μίνη. Διάνυμα. We don't have that time for psychological romance. No romance, no romance, no romance for me. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μεγάλος διαγωνισμός στο Μετρόπολης 95,5 σε συνεργασία με τη Volton. Δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι κληρώσεις έχουν ξεκινήσει. 45 κληρώσεις. Δηλαδή 45 τυχεροί ακροατές θα έχουν δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στη σελίδα του Μετρόπολη στο Facebook. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην ειδική φόρμα που θα βρεις, πάρε μέρος στις κληρώσεις και κέρδισε δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Παράλληλα, συντονίσουμε το Μετρόπολης 95.5 στις 9 και 4, 12 και 4, 3 και 4. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, μη χάσεις χρόνο, είσαι ο εκλεκτός. Κάλεσε στο 2310-909090 μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, πες το συνθηματικό Volton στον αέρα και κέρδισε.
Και μην ξεχνάς, και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει. Δώρο για όλους, ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας. Powered by Volton. Ρεύμα εμπιστοσύνης. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη, και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορο Σουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάδικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλά, 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 λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Ο Ηρακλής είναι εδώ, ατόφιος. Και είναι και εσύ συμμέτοχος στο όνειρο της αναγέννησής του, αγοράζοντας εισιτήριο διαρκείας. Πληροφορίες και εγγραφές 2310-207-715 και στα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου στο Κατσάνιο. Rag and Bone Man. Live in concert. Grand Reserve Tour. Principal Club Theater. Παρασκευή 12 Μαΐου. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House Musicland και tickethouse.gr. Rag and Bone Man. Don't put your life. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Γαύρι, έχω μια ερώτηση για σας. Παίζετε στην Μπαρτσελώνα και μετά παίζετε με ΠΑΟΚ στην Αθήνα ντέρμπι κορυφής. Βάζεις τα δεύτερα με την Μπαρτσελώνα. Βάζεις τα δεύτερα με την Μπαρτσελώνα και τρως 7-1. Να φας και 7 και 17. Ή πιάνεις το Βαλβέρδε και του λες σταμάτα στο 3-0. Σωστό. Κάνες το Μέση. Κοίταξε αυτά τα μάστορα γίνει. Εκείνη η φάλα. Ο Μέση, κοίταξε τι θα κάνει τώρα. Να κάνουμε και, και οι δυο κάνει... από ένα rotation, αδερφέ, ναι, να το πιάσει εκεί το Βαλβέρδε. Να πάνε να κάνουν ένα τέτοιο. Ένα rotation και οι δύο παρεούλα, ναι. Έτσι, ωραία και όμορφα. Ένα 3-0 να δώσουμε να αγκαλιαστούμε και στα βρωτά. 3-0, και, να φιληθούμε και στα βρωτά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και πώ κιόλα. Μέχρι το 71-0 να σου πει. Βαλβέρδε είναι μεγάλη υπόθεση. Μέχρι το 71-0. Λες ηρωικά έπεσε κιόλα ο Ολυμπιακός. Θέλω να πω δύο κουβέντες για την ΑΕΚ, αφού πρώτα θα δώσω τα χαιρετίσματά μου στο Πρασινοσκούλικο. Το Πρασινοσκούλικο είναι ένας φίλος μου 67 χρονών, εκεί στο Ζάπινγκ, ο οποίος είναι οπαδός του Πασόκ και του Άρη. Και είναι φίλος του Διούδη. Ρε, εσύ το έμαθα, μου λέει χθες από τον ίδιο το Διούδη και πέθανα στο γέλιο. Εγώ γελούσα και αυτός μου έλεγε: δεν σου κάνω πλάκα, με χτύπησαν το κουδούνι. Φυσικά και δεν βάζει φόλες ο άνθρωπος, αλλά θυμάμαι που τον πειράζαμε μαζί όταν είχε στο σκυλάκι. Ρε, τι έπαθε ο άνθρωπος προς Θεού, άλλο να μην συμπαθεί στα ζώα και άλλο να σε εξθεωρούν εξολοθρευτή ζώων. Ακόμα γελάει με τον τρόπο που μου το περιέγραφε. Καλή σου νύχτα, λέει το Πράσινο Σκούλικο. Διούδη σου Terminator.
με αυτό το πρασινοσκούλικο πηγαίνουμε στη γειτονιά, όποιος βάζει στη ράμπα τον αναπήρων τα μάξι. Παίρνουμε ένα χαρτί και γράφουμε ότι είναι κλίση. Ναι. Και μασάει ο άλλος και τρελαίνεται και τέτοια. Ναι. Κάνα ροζ χαρτί, έχετε τίποτα. Έχουμε ένα ροζ χαρτί, ναι, ναι. Τι κουφάλι είστε, ρε. Εγώ ξέρω, έχετε καμιά ροζ χαρτάκι πουθενά, να δείτε τι θα σας κάνω. Βάλε σε ράμπα, ε, να βάλε, ναι, βάλε, βάλε. Και μετά, αλλά βρέσουμε, βρέσουμε μετά. Ναι. Ναι. Να δεις μετά. Δεν μαλώνω μαζί σου, αφού σε βόδι. Όχι, ούτε εγώ θα μαλώσω. Ναι. Τίποτα. Θα... Όχι, τίποτα. Θα σε κάνω άλλη πλάκα μετά. Εντάξει. Λοιπόν, αεξίδες. Τι έχουν οι αεξίδες. Επειδή πάτε για πρωτάθλημα και επειδή πέρσι ήσασταν όπου πάμε και χαράκια για Σοφιά, τι έγινε για Σοφιά, τι έγινε. Πάλι ο δήμαρχος θέλει. Τι θέλει. Ελαή θέλει, τι έγινε, τι δεν θέλει. Δεν ξέρω τι θέλει πάντως αυτή, ούτε με 9 παίχτες. Αυτός ο Ραούχο, ρε φίλε, τι ματιαγμένος είναι, τι έχει πάθει αυτός. Καταρχήν τώρα η ΑΕΚ, επειδή άλλο στήσιμο είχε στα Γιάννενα, στο 0-0, και άλλο στήσιμο είχε στην Ξάνθη. Τι μας λέει εδώ ο ποιητής. Στα Γιάννενα πάμε να πάρουμε τον πόντο και άμα το κλέψουμε, το κλέψαμε. Στην Ξάνθη λέει 4-4-2 στην ευθεία. Μέξω αριστερά το Μάνταλο, ο οποίος το είπα και στον Καρατζαφέρη με τον Αλέφατο και το λέω και τώρα για να ακούσουν οι αεξίδες. Εάν συνεχιστεί αυτό το βιολί δεν με το Μάνταλο. Μάνταλος εξ αριστερά. Δεν τελειώνει υπάρχει. Το έργο, παθαίνει θλάση ο Μάνταλος, μένει 1,5 μήνα δεν έξω Μάνταλος και βγαίνεται τρίτη. Εάν δεν σταματήσετε να βάζετε το Μάνταλο εξ αριστερά, είτε σε 4-3-3 ή το χειρότερο σε 4-4-2, θα βρείτε μεγάλους μπελάδες. Ο Αραούχο δεν πατάει καλά. Πολύ καλύτερος ο Λιβάδιας. Ο Λιβάδιας. Λοιπόν, γιατί δεν βάζει τον Λάζαρο έξω αριστερά που συγκλίνει και, ναι, και σουτάρει με το δεξί. Δεν το έχω καταλάβει. Πάρα τόσο απλά. Ο Λάζαρος χρόνια πριν του είχα κάνει εγώ μια συνέντευξη να πούμε. Και στην κατάσταση που είναι, είναι ταμάμ τώρα να παίξει. Από τον ΠΑΟΚ πήγα εκεί στα Διαβατά σε μια βρώμο περιοχή. Εκεί πέρα είχαμε ραντεβού κάπου εκεί πέρα σε ένα γήπεδο. Και προπονιόταν μόνος του και του λέω: ρε Λάζαρε, τι θέση παίζεις, τι θέση. Και μου λέει εγώ. Γουστάρω να παίζω έξω αριστερά. Ναι. Έξω αριστερά. Να κλείνω με το αυτό και να σουτάρω. Έτσι. Αυτή την κίνηση λέει μα αρέσει. Στο 4-3-3 όμως. Στο 4-3-3. Α, αλλά τώρα δεξιά έχει κάνει παιχνιδάρες, καθιερώθηκε εκεί κτλ. Λάθος μεγάλο του Γούντι Άλεν, του προπονητή της ΑΕΚ, που βγάζει τον Λάζαρο και βάζει τον Κλωναρίδη. Παιδάκι μου, δεν τραβάει ο Αραούχο. Το Κλωναρίδη το βάζει εκεί, το πατήτο γιατί τον έφαγε. Γιατί έφαγε τον πατήτο. Μετά ο Γαλανόπουλος είναι γουρούνα, βαρύς. Σιμώες πεσμένος. Έχει θέματα η ΑΕΚ. Βέβαια η ΑΕΚ έχασε πολλά γκολ, έτσι. Έχασε σε ένα Ζίβκοβιτς καταπληκτικό. Αλλά η ΑΕΚ πρέπει να παίξει το κατακτητικό, το οποίο ο Χιμένεθ το ξέρει μισό. Είναι δύσκολο να παίξεις με αυτό το υλικό 30 μάτς κατακτητικό ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο να πας στον Ατρόμητο κατακτητικά. Είναι δύσκολο να πας στην Ξάνθη κατακτητικά. Αυτός ο Κονέ τι είναι... γίνεται εκεί πέρα. Ποιος? Κονέ. Σιγά. Μη. Συλλήθεις τις πληροφορίες απάνω. Λοιπόν, τι. Ο Κονέ τι είναι. Ναι, τι γίνεται. Αυτό τι που γίνεται. Είπαμε πριν ένα μήνα είναι ο Κονέ. Τι γίνεται. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής είναι ο Κονέ. Περιμένουν οι αξίδες να δούνε Κονέ. Έκανε τα τουάζ, έκανε πήρα. Τα μαλάκια του και έδειξε. Τι κουναράς λοιπόν ο Μελισανίδης. Χωρίς να πάρει ΕΠΟ, χωρίς τίποτα κτλ. Προχωράει με αυτή την ΑΕΚ και θέλει να πάρει προτάσμα και θα βγάζει τους προπονητές κάρτους. Ήδη η ώρα για σπορ, ήδη τα site της ΑΕΚ ετοιμάζουν το Χιμένεθ γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Και τι θες να σε κάνει ο Χιμένεθ. Τέσσερα άτομα πάνω από την λέω ότι λένε. Με το ζαβό το πόδι του μπακάκι να παίζει αριστερό μπακ και να κάνει πλάτο σε ένα Μάνταλο ο οποίο έπαιζε μπακ, έπαιζε εξτρέμ, έπαιζε δεκάρι. Πάτα και περιοχή. Τι να το κάνει αυτός ο Δεν πέτσι. Μπορεί να τη βγάλει ο Μάνταλος αεξίδες. Έτοιμο εγώ τον είδα. Αυτός ο Μπακασέτας ήταν γεννή 4 χρόνια αιώνιο ταλέντο ρε παιδιά. Του είπε το ζουμί και η Βραχάλη όσο του είπε το ζουμί. Το βάζετε και έξω αριστερά μαρκάρι τον μπακ να γίνεται και δεκάρι. Τη θλάση τώρα που θα πέφτουν οι θερμοκρασίες θα αρχίσει. Ένας είναι ο Μάνταλος και ο άλλος είναι ο Βιερίνια. Πόσο δίνει να πάθει θλάση ο Βιερίνια ή ο Μάνταλος. Ο Βιερίνια βέβαια είναι πονηρός. Δεν κάνει τις κούρσες του Μάνταλου. Ξέρει να παίζει ο Βιερίνια. Φυλάγεται. Φυλάγεται ο Βιερίνια. Κοροϊδεύει τον κόσμο ο Βιερίνια. Σου λέει όταν θα έρθω σε φόρμα, αν θα έρθω σε φόρμα θα φουλάρω. Και τι να σε κάνει τώρα στο 4-0 εκεί πέρα, έπαιξε μπάλα. Τι να σου φορτώσει κι άλλο. Άλλα λέμε τώρα, εντάξει, γιατρός κτηνίατρος τώρα. Τι θέλει ο γιατρός ο κτηνίατρος. Λείπει κείμενο. Λείπει κείμενο. Λιμοτάγαρα λέει, χανούμισα. Τι καταλαβαίνω τι λέει. Τι κρυγιάζει. Πάλι χολή. Πάλι ναι. Πάλι χολή.
Αυτά με την ΑΕΚ. Κανονίστηκε και παοξίδες, κρατήσει τον γιατρό εδώ στη Θεσσαλονίκη όταν θα πάτε σε Ξάνθη να πούμε. Ο Μαουρίτσιο μ' άρεσε πολύ. Ο Μαουρίτσιο μ' άρεσε πολύ. Καλό είναι. Πιο καλό από τον Καντουρί, εμένα πιο πολύ με γέννησε. Ο Καντουρί δεν κατουρί. Πάρα πολύ καλό ο Μαουρίτσιο. Πάρα πολύ καλό ο Πέλκα. Πάρα πολύ καλό. Καλό είναι. Ανεβασμένο ο Λέο Βατσεχθέ. Ναι. Καλό ο Ζαμπράνο, αλλά θέλω τον Ζαμπράνο να το δω με καλού αντιπάλου. Γιατί μέχρι τώρα δεν τον είδαμε με κανένα δυνατό. Θα το δούμε Κυριακή. Με κάτι μανούσου και με κάτι. Κυριακή κοντίγιο, ναι, κυριολεκτικά. Ναι. Ιστορίε. Ναι. Ηρεμή δύναμη ο Μάτο, καλό ο Ρέι. Αλλά. Αλλά το ποδάρι του πίζε βαθιά. Αλλά ο Βιερίνια και ο Μακ δεν. Ο Πρίγιοβιτ πατάει καλύτερα. Καλό αυτό. Μέσα στην αφορμαρισιά του πέταξε τα γκολ. Πατάει καλύτερα. Επικίνδυνο. Και υπάρχει και κάτι το οποίο μάθαμε. Λοιπόν, ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να κατέβει με 3-5-2 στο Καραϊσκάκι για να κλέψει το παιχνίδι. Είναι μια σκέψη που πέρασε έμαθα 3-5-2, σήμερα. 3-5-2 δηλαδή, Πρίγιοβιτς και το 2 ποιος είναι Μακ. Βαρέλα, Βαρέλα, ναι. Κρέσπο, πώς το λένε τον Ζαμπράνο. Άλλο, Ζαμπράνο. Δεν κατεβείς καθόλου έτσι. Μάτος Λέοβατς, Μαουαρίτσιο, Σακόφ, όχι, ή Μαουαρίτσιο Κανίας. Ξέρω εγώ, Πέλκας και Μπρίγιοβιτς με Βιερίνια, Μπρίγιοβιτς με Μακ, αυτό το στυλάκι. Χωρίς Μπίσες Βαριά. Αλλά ο Μακ δεν κατεβαίνει σε αυτό το μάτς χωρίς Μπίσες Βαριά. Που θα σε πετάξει για την κόντρα, την καλή την κάθετη, την καλή την μπάσα, την καλή την σαραντάρα. Την πρώτη, που θα σε πετάξει την καλή την παλιά να φύγει πίσω από την πλάτη να κάνει την κόντρα τη φαρμακερή. Μπίσες Βαριά δεν λείπει από αυτό το παιχνίδι. Αν θέλει ναι. Για να πα να χτυπήσει το να κάνει το χτύπημα τη κόμπρα εκεί πέρα. Έστεση. Τέλειος. Με Σακόφ, Μαλεζά και Βαρέλα δεν παίζει εκεί πέρα. Πολύ αργά, πολύ αργή παίχτη. Δεν γίνεται να παίζει με αυτό το 3-5-2 με τόσου αργού παίχτε. Δεν ξέρω την Πέμπτη που θα είναι πάρα πολύ αργή αυτή η ομάδα. Θα κατασκοπεύσουμε τα σχέδια του Λουτσέσκου. Πέσει εκεί πέρα, κάνα κάτσε κάτι τσίμι ροτ, κάτι τέτοιο στην θέση εκεί πέρα κοντά στα χάρτα. Γιατρό. Όταν βλέπει αυτό τον άχητο το διαιτητή να μοιράζει εύκολα κάρτε. Βγάλε τον επικίνδυνο Φλίσκαρη Ραστάνεβιτς να τους τελειώσουμε. Τώρα το Φλίσκα πάει και κάνει δύο φάουλ. Το ένα με πλάτη τον Αραούχο ακίνδυνο και το πρώτο στο κέντρο του γηπέδου. Είναι κάρτες. Κουτουρού. Είναι κάρτες. Δεν υπάρχει. Χρήστος από Λαμπράκη. Στέλνει χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Ραϊσκάκη, το χείτο υπογράφω άνευ αγώνα. 2-2 εγώ βλέπω. Το έχω παίξει σκορ. Ναι. 2-2. 2-2. Σαββατοκύριακο λέει ο κόκκινος τους πήραμε τα σόβρακα. Σήμερα τα στρινκ, αύριο θα τους ξεπατώσουμε στο στοίχημα. Μπράβο τον Γρηγόρη. Μπράβο τον Γρηγόρη. Έπιασε στοίχημα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο σήμερα τον Γρηγόρη. Είναι καλό σήμερα το over του Παναθηναϊκού και ένα τουρκικό έπιασε. Γιατρός. Αν είσαι μάγκας, πιάσε το over 169,5 με 5 απόδοση στο Καρδίτσα Ηρακλής στην Α2. Α! Τι είναι αυτό, μπάσκετ. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι λέει. Ποιος αν είσαι μάγκας, λέει, πιάσε το over 169,5 με 5 απόδοση. Στο Καρδίτσα Ηρακλή στην Α2. Πού το βρήκε αυτό. 169,5 εκατομμύρια. Ρε γιατρέ τώρα, εδώ ασχολούμαστε με ποιότητα, με Ευρωλίγκα και με ματσάρες και μετά ασχοληθώ τώρα με Α2 μπάσκετ. Κατόρι, βέβαια μετά από του ότι Σικάγο Μπούρ με Lakers μπορούν να πιάσουν. Για Ηρακλή Καρδίτσα μπάσκετ. Τρία μάτσα πιάσαμε και με 10 πόντου διαφορά παραπάνω. Τρία μάτσα από τα 4 που δώσαμε και ένα το χάσαμε για ένα καλάθι από ατυχία στο τέλο. Πε τον παππού για τον Γκουαρδιόλα. Όχι, αυτό μου το έστειλε στην ώρα του αλέμαντου. Πε τον παππού για τον Γκουαρδιόλα. Τον αρχίζω στα χαστούκια. Πατ, κιούτ, πάρ τον κάτω. Ο Μάκης από το Καψής, φίλος του Ηρακλή και εθνικός μου φίλος. Είμαι στο αμάξι, πάω στο Φίλουρο για την κηδεία του Περτσινίδη. Το ίσκι μέλι λέγεται Southend Comfort. Είναι άλλο αυτό. Είναι αυτό το Southend Comfort. Άλλο είναι αυτό. Άλλο. Έχει μπέρμπον, Southend Comfort, Jack Daniels, Four Roses, τέτοια όλα. Η Jim Beam, όλα μπέρμπον είναι αυτά. Ναι. Σου Γιάννη μου. Ναι. Έλα ρε Γιάννα ρε να πούμε. Δικαιωνόμαστε για Γιουβέντους. Δικαιωνόμαστε για Γιουβέντους και εγώ και ο γιατρός, ναι. Γιουβέντους Μίλαν δύσκολα. Ναι, ναι, δικαιωνόμαστε για Γιουβέντους. Μακάρι να το πάρει Νάπολη. Με την Ίντερ θα μαλώσουν καλά αυτοί, εγώ πιστεύω. Ποιος είναι? Νάπολη, η Ίντερ θα χτυπηθούν, θα μαλώσουν για το πρωτάθλημα. Και ένα 3-5-2 της Λάτσιο με τον Λουίζ Αλμπέρτο και τον Immobilizer. Ναι, Immobile, Τσίρο. Τον Immobile. Τον Ενιάρη, Τσίρο, ναι, Τσίρο, Immobile, ναι. Τρία στόπερ με τρία προσκαλά. Ναι. Και ένα πολύ καλό Λούκα Σίλβα. Η Λούκας Λέιβα, πώς το λένε, για ένα παρόλο οχτάρι. Ναι. Αλλά εκείνο το οποίο δικαιωνόμαστε είναι ότι εδώ και 1,5 μήνα έχουμε πει στους παίκτες που παίζουν στοίχημα κτλ. Ότι παίξτε over την Γιουβέντους, γιατί η Γιουβέντους πίσω είναι χουνή. Συνέχεια. Είναι χουνή. Έχει γέρο τερματοφύλακα. Είναι έτοιμος να πεθάνει. 41 χρονών. Λοιπόν, έχει τον Βαλσάμι 35 χρονών με τον Κελίνη που παίζει ως δεύτερο στόπερ.
Ο Ασαμό εντάξει, αριστερό μπακ κατά συνθήκη. Λιντχάινερ, ο Κεντήρα πεσμένο, ο Μπεντκάουρερ πεσμένο, ο Ματουιτή πεσμένο στι επαναφορέ όταν παίζουν τον μπρο πίσω. Ναι. Οι επαναφορέ στο ποδόσφαιρο, τι είναι. Ανεβαίνω ψηλά. Χάνω την μπάλα. Όπως έλεγε ο Αναστόπουλος, μου ανέλυε τον Καλατζίδη, μου λέει αυτός έχει τον καλοκαίρι αμυντικό χαφ και όταν χάνε την μπάλα γυρίζει μία φορά πίσω, γυρίζει δεύτερη φορά πίσω, την τρίτη φορά κατεβάζει τις κάλτσες και δημιουργείται κατάσταση όταν ο αντίπαλος έχει περισσότερα τρεξίματα στα χαφ. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Χάνω την μπάλα, γυρνώ μία πίσω, χάνω την μπάλα δεύτερη πίσω, βγαίνει σε κόντρα η αντίπαλος, γιατί άμα έχεις και όχι τον Τενέ χθες που ήταν, ξέρω εγώ, Κλάι Μάιν. Όταν έχεις προπονητή που κλείνεται, καρτενάτσιο που λέει ο κόκκινος, αλλά όταν πάρει την μπάλα με τέσσερις παίκτες, οργανωμένα όμως, όχι αυτοσχεδιαστικά, όταν πάρουμε την μπάλα, εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εκεί. Θα πάρεις την μπάλα στον κοινό χώρο, εσύ την παίρνεις, βγήκαμε με τέσσερις. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Όταν δεν έχει άλλος καλές επαναφορές, όπως η Γιουβέντους, και όταν έχει το Βαλσάμι 75 χρονών, τον Μπουφόν 82, δηλαδή. Ο Μπαλτσάμι με τον Μπουφόν και οι δυο μαζί κάνουν να πούμε τον. Πώς λέγανε αυτό, το Μίμι Πλέσα, 93 χρονών και οι δύο. Δεν είναι δυνατόν τώρα η Γιουβέντους και καλά να πάθει, γιατί είναι ομάδα του συστήματος στην Ιταλία. Γίνεται πέναλτι ο Μπουφόν, δεν τον αποβάλλει και λέει το Βόδι το μεσημέρι. Όχι, το προφανή θέση για ακόμη. Άσε ρε τώρα. Με Βαρζάλι, πώς θες να είναι ρε Τρόμπα Μαρίνα κόκκινε. Σε προφανή θέση για γκολ, το τριπλάρι με το δεξί ποδάρι, το παίρνει πέναλτι, μπαίνει μέσα στα δίχτυα ο άλλος. Πού να πάει δηλαδή, να είναι πλάγι αυτό, να πω ναι. Δεν του δίνει τώρα την κόκκινη κάρτα. Τόσο. Και βασικό συμπενάτη, ρε φίλε, σε αυτό το ματστί. Βαλσάμι και Λίνι, Ασαμόα Λιντχάινερ, τετράδο. Από πολύ αργό σου Μπαλτζάλι πίσω. Ιντουαίν, πώς το λένε, ότι μπάλα έξω. Ιντουαίν ναι, ναι. Και Μαντζουκίτς. Αριστερός εξτρέμ. Τι πάτησε να πει. Κερ Ντάγκλας δεξί εξτρέμ. Πήγε να κάνει ρωτέσιο για τον Τζάμπερ. Πήγε να κάνει ρωτέσιο, την πάτησε. Πάει το πρωτάθλημα. Και ρωσία να το πάρει κανένας άλλος. Νάπολη λες εσύ. Νάπολη Ίντερ θα κοντεροχτυπηθούν γιατί η Μίλαν έχει πολλά λεφτά. Νάπολη δεν την βλέπω. Δεν την έχω δει πολλά μάτσα, δεν την έχω μελετήσει. Δεν την ξέρω καλά. Έτοιμη ομάδα είναι η Νάπολη. Πολύ καλή. Εντάξει. Τι άλλα θέματα έχουμε. Είδαμε τέτοιο. Λίβερπουλ Μάντσεστερ 0-0. Αλλά πολύ μπάλα παίξαν εκεί. Το βλέπαμε το Σάββατο. Κατέστρεψε το ποδόσφαιρο ο Μουρίνιο. Καλό ματσάκι. Δεν βγήκε ούτε μια φορά αντεπίθεση. Κλείστηκε. Εντάξει, και άλλοι ήταν βαρούσαν στο γάμο του Καραγκιόζη. Πολλές τελικές η Λίβερπουλ. Κοίταξε, η Λίβερπουλ. Πολύ καλή. Πολύ ομάδα. Η Λίβερπουλ δεν έχει τους ανάλογους χαφ εκεί που ήταν τη Σίτι. Να ναι. Πατήσουν περιοχή ο Τσάν και ο. Πώς το λένε τον άλλον. Όχι ο Χέντερσον, εξάρι είναι. Ο Τζορντάν. Ο Βάιντελουπ, πώς το λένε. Βαϊνάλντουμ δεν πατάνε. Μετά ο Σαλάχ. Είναι σαν να βλέπω το κομμουνιστή να πούμε. Ίδιος ο κομμουνιστής είναι ο Σαλάχ. Ο Σαλάχ είναι Αιγύπτιος, είναι Αιγύπτιος. Ναι. Αυτή είναι λίγο μπερδεμένη και με την νηστεία κτλ. Έχουν μπερδέματα να πούμε. Με τα ραμαζάνια πέφτει ο αιματοκρίτης, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Όχι, δεν έχει τέτοια εκεί. Τι δεν έχουν. Δεν έχει στην Αγγλία τέτοια φίλε, θα παίξει μπάλα επαγγελματία. Μην μ' αρχίζει τώρα με τα Μαγδί Τολμπά εδώ πέρα που φτιάχνανε και τα τέτοια κάτι στον πάγο που φτιάχνανε. Δεν είναι εκεί πέρα διατροφολόγο. Σου λέει θα πα, θα κάνει προπόνηση αυτή, θα φας αυτό. Και μετά το απόγευμα φεύγει στο σπίτι, σε αφήνει. Δεν έχει. Διατροφολόγος. Τάδε, ο καθένας στο δικό του φαγητό. Όχι εδώ Ρέι, πέρα. Λέει, 5-3-2. Ρέι, λέει ένα παόξι. Σαμπράνο, Βαρέλα, Κρέσπο. Μάτος δεξιά, λέω βατσαριστερά. Τσίμι Ροτ. Μαουρίτσιο, Δεκάρι Μπίζεσβαρ, Πρίγιοβιτς και έχει να διαλέξει Μαγκ Βιερίνια ή Πέλκα δίπλα του. 100% τον Πέλκα. Πιο καλό αυτό. Δηλαδή, με συγχωρεί. Ο Κοτσίδας δεν βγαίνει. Καλός ή κακός δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, δεν μπορεί να βγει γιατί παίρνω ρίσκο εγώ. Τι να παίξω τώρα. Ναι. Να ήταν στα πολύ καλά του ο Βιερίνια με το Μακ και να του πίστευα να πω να το πετάξω έξω τον Κοτσίδα και να παίξω με δύο. Δεν μου πατάνε αυτοί. Αν παίξει λοιπόν με τον Μπίσες Βαρδεκάρι, δύο κόφτες, τρία στόπερ, δύο back half και παίξει ο Πρίγιοβιτς, δεν υπάρχει ασυζητητή. Αν παίξει 3-5-2 αυτός ο Ρουμάνος, δεν υπάρχει ασυζητητή. Δεύτερος φορ καλύτερος από τον Πέλκα. Ο Πέλκας είναι, γεννήθηκε δεύτερο center four. Ένας με έναν δεν πήγαινε. Εξτρέμ δεν έπαιζε. Όταν την έπαιρνε την μπάλα, την παστέλωνε. Τον έσωσε στην κακή του κατάσταση που ήταν πέρσι, πρόπερσι και τα λοιπά στη μέτριά του, ότι ήταν εύκολος στον γκολ. Και το δεύτερο είναι ότι δυνάμωσε τα πόδια του πάρα πολύ καλά ο Πέλκας. Και τρίτον, σταμάτησε να κάνει παρέα με τον Χαρίση και να πίνει το ουίσκι εκεί πέρα που πήγαιναν στα κολόμπαρα. Ωραία. Και σώθηκε και ο Χαρίσης που πήγε στο εξωτερικό που κλείνουν τα μπάρα 8 η ώρα. Σώθηκε και ο Πέλκας και να κάνουν καριέρα και οι δύο.
Γιατί να μην κάνω. Και τα λέμε εμείς όλα τα καλά και τα στραβά. Και τι γίνεται τώρα άμα κατεβεί ο Σερτάκης Λεμονής με το ίδιο στυλ δεύτερο ρόλο και κατεβάσει τέτοια ομάδα και πάει και στην κλοπή αυτό στο Καραϊσκάκι. Ποιο θα πάει, ο Καραϊσκάκι δεν έχει παίξει, ναι, ο Ολυμπιακός κυνηγάει. Τι να κυνηγήσει. Ο τομπελάς του Ολυμπιακού είναι, και εδώ είναι η εξυπνάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να φερθεί έξυπνα και κυνηγά. Και άμα κατεβεί, να κάνει τον κακομοίρη. Πώ λέει ο Αλέφαντος, άμα μαλώσει με κανέναν δυνατό, κάνει τον κακομοίρη. Καταλάβες. Ο ΠΑΟΚ είναι να τη βγάλει καθαρή. Τον κακομοίρη. Ο ΠΑΟΚ είναι να τη βγάλει καθαρή. Τι σημαίνει κακομοίρη. Ναι. Όταν έχει ο Ολυμπιακός τον Ρωμάο και τον Οφόε, ο Οφόε. Είναι ο Χαρίσης του Ολυμπιακού. Δεν μαρκάρει καθόλου. Κάθε φορά που θα πας πάνω στον Οφόε με 50-50 διαιτησία σε αντεπίθεση τον έχεις βγάλει με κόκκινη κάρτα έξω. Ιχνογραφήστε που λέει ο άλλος στις εκπομπές. Να μάθετε μπάλα. Εσείς που δουλεύετε στα κανάλια να μάθετε μπάλα. Γιατί εμείς κάνουμε την πλάκα μας, κάνουμε τα ίντριγκά μας, αλλά μα θα μάθεις και μπάλα εδώ πέρα κύριε Ακροατά. Κύριε Ακροατά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Ολυμπιακός αυτό που λέμε επαναφορές δεν τις έχει. Ναι. Και ότι πάει για ένα αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός, ενώ ο ΠΑΟΚ πάει για δύο αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. Εγώ έχω το χώρο. Έχω ταχύτητα σαν ομάδα. Παρακαλώ. Βιερίνια έχω γρήγορο. Έχω γρήγορο, είναι χάλια. Έχω ένα γρήγορο. Χάλια ξεχάλια μπορεί αύριο να με πετάξει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Είναι θέμα οργανικό. Σαν παίκτης τον παραδέχομαι. Αλλά σαν βιολογία είναι άθλιος ο Βιερίνια. Να με συγχωρέσει. Έχω το ΜΑΚ γρήγορο. Σε αθλία κατάσταση. Ναι, αλλά είναι γρήγορος. Ξέρω εγώ σε μια εβδομάδα αν αυτός μπορεί να πετάξει και μπορεί να βρει φόρμα. Σιγά σιγά δεν ξέρω. Πάντως εγώ, Βιερίνια και ΜΑΚ, για τον ανοιχτό το χώρο είναι δύο φύρες, δύο βαλούτες που μου πονοκεφαλιάζουν την αντεπίθεση. Μπέλκα που χωράς τώρα εκεί μέσα. Τον Μπέλκα το χωράω. Ο Μπίσεσβαρ θα έχει δύο χαμάλιδες να πετάει τις μπαλιές και θα πρέπει πάρα πολύ να παίξω με το Μάτος στο full back. Δεν το χωράς στο 3-5-2 ρε αγόρι αυτό όμως. Και δεν το χωράς στο 3-5-2. Βιερίνια, ΜΑΚ και Πέλκα δεν χωράς. Δεν χωράς. Επίσης Βαρ δεν χωράς. Ναι, δεν χωράς. Πώς τη γίνεται στο 3-5-2. Δεν χωράς. Δεν χωράς. Θα παίξεις πιο αμυντικά. Με Επίσης Βαρ, ναι. Θα βγάζεις τα μπάκα πάνω τα δύο, που ο ένας είναι πάρα πολύ καλός. Εντάξει. Ναι. Θα βγάζεις από πίσω, σου πω εγώ, τον Μαουρίτσιο. Ωραία. Που είναι πολύ καλός. Τον Ελκαντούρι δεν τον γουστάρω. Τον Ελμαουρίτσιο πατάει καλύτερα, βέβαια αυτός το βλέπει στην προπόνηση, έχει καλύτερη οπτική από ό,τι έχουμε εμείς. Και θα βγάζει τον Μπέλκα με τον Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς, αν πάρει την μπάλα, του τη δώσει πλάτη. Στο κουτί. Μπορεί. Και έξω από το κουτί. Μπορεί να την πάρει, να τη δώσει πίσω, να μην τη χάσει την μπάλα, δηλαδή την επίθεση. Μπορεί να κάνει αυτό που έκανε ο Βρίζας με την πλάτη που την κράταγε και δεν του την έπαιρνε, να την ξαναδώσει και να βγει με τρεις και αυτός τέσσερις ή και πέντε ακόμα. Έχει μεγάλη μαγιά το μάτς. Ο ΠΑΟΚ θέλει πονηριά, αλητεία και κάνει τον Κακομοίρη απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός καίγεται για την νίκη. Αυτός θα αρχίσει να μπει μέσα με το άγχος. Ο ΠΑΟΚ σου λέει και πόντο να πάρω, άρχοντας είμαι εκεί μέσα. Το στοίχημα για τον ΠΑΟΚ είναι το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό να μην φάει κόλλεγη. Βέβαια. Γιατί οι άλλοι με το ΑΟΥ, με την κερκίδα, με την είσοδο των ομάδων και με αυτά. Θα ξεκινήσει με τον ενθουσιασμό. Ναι. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να τη βγάλει καθαρή το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό. Αυτή είναι η ιστορία. Μετά μπορεί να είναι και διαφορετικό παιχνίδι. Ποια ομάδα αφήσαμε ασχολίαστη? Ασχολίαστη. Να σου ρωτήσω κάτι για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Έχει την πολυτέλεια να διώξει ο Ζουνίδη τώρα ο Παναθηναϊκός? Όχι, ο Παναθηναϊκός γιατί να το διώξει? Ήρωας είναι ο Ζουνίδης. Αυτό σου λέω, ναι, γιατί μου λες έφυγε ο Ζουνίδης με άσο στη Λάρισα. Με διπλό η Λάρισα από εκεί. Δεν μπορεί να γίνονταν φασαρίες, απειδή δεν αντέχω άλλο, ο ίδιος να φύγει. Ο ίδιος να την κάνει, άμα ναι, ναι, έτσι συμφωνώ ρε φίλε. Ναι, γιατί ναι. Για να φύγει ο Ζουνίδης μόνος του, το συμφέρει κιόλα, βρήκε μια ομάδα να πούμε καλύτερη. Όχι, ο Ζουνίδης και ο 8ος να βγει, ήρωας είναι. Ήρωας είναι, για αυτό σου λέω, δεν έχει την πολυτέλεια. Είναι ήρωας. Ποιος θα πει ο Αλαφούζος φεύγει στο Ζουνίδη? Τι άλλο είδαμε το Σαββατοκύριακο, αυτό τον κολοπεδαρά τον Ρονάλντο που έβαλε τον γκολ, ποιος το έβαλε ρε? Ποιος το έβαλε? Ο Μπεζεμά. Ο Μπεζεμά. Δεν πήγε να πανηγυρίσει. Δεν πήγε να πανηγυρίσει ρε ο Αλίκης. Όχι ρε, δεν πάει ρε. Όλοι πήγαν μια αγκαλιά, αυτό τίποτα. 4-4-2 και καθάριζε ο Λούκας, ναι. Ο Μπενζεμά, ο Μαρσέλο, ο Ασένζιο, ο Γιορέντε, ο Κρός και αυτός δεν ήταν στη συμμετοχή. Παίζαν οι άλλοι με 3 χαφ και πάλι θα γινόταν ιστορία. Μπέρδεμα είναι. Είναι κολοπεδαράς. Είναι αρτίστας. Κολοχαρακτήρας, δεν μ' άρεσε. Ούτε και εμένα. Τόσο γερνάει, θα. Δεν πήγε. Ήταν 8 παίκτες πανηγυρισμοί. Αυτός που έβαλε τον γκολ 9. Ο τερματοφύλακας ήταν 10 που δεν πήγε. Ο τερματοφύλακας έφυγε γροθιά, τον έδειξε. Ναι, έφυγε γροθιά. Ναι, βέβαια. Και ο Ρονάλντο δεν πήγε να πανηγυρίσει. Δεν με λες. Ναι. Η ΑΕΚ πότε τι παίζει Σαββάτο Κυριακή, με ποιον παίζει? Με Ατρόμητο στην ΟΑΚΑ. Και παίζει με τη Μίλαν έξω.
Πέμπτη. Παίζει την Πέμπτη με τη Μίλαν. Μήπως παίζει Δευτέρα, Ιάκ. Ποια μέρα παίζει, Ιάκ. Δευτέρα, ρε, όχι, ρε. Πότε παίζει, Ιάκ. Με φαίνεται. Δεν πάει στο Σαν Σίρο Πέμπτη και παίζει. Δεν με φαίνεται Δευτέρα παίζει. Άμα παίζει Δευτέρα, εντάξει, δύσκολα Ιάκ. Τώρα θέλω να δω τι θα κάνει. Ιάκ να βάλει τον Μπακασέτα στο Σαν Σίρο. Να πολύ βάλει... αργός είναι για Σαν Σίρο ο Μπακασέτας. Εντάξει μωρέ. Τραούστανσον. Το βάλει δεκάρι. Όχι, θα ξεκουράσει. Εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Τι θα κάνεις. Θα έλεγα έλα εδώ Μάνταλος. Μάλιστα. Ναι. Πόσα χιλιόμετρα έχει τρέξει. Σου ρούφηξε τον προστάτη βραχάλι. Του να έκανε. Πάει ένα καινούργιο. Αυτό. Σε βάζουμε έξω αριστερά να μαρκάρεις. Ναι. Μέσα, σε 4-3-3. Σε πατάμε σε 4-4-2. Ναι. Τρέχεις χιλιόμετρα. Κάνεις το καμάλι. Ναι. Μην απ' έξω. Ατρόμητος Δευτέρα είναι. Δευτέρα. Μην απ' έξω. Μένω. Ναι. Για φουλάρι στο μάτς με τον Ατρόμητο. Θα πει ο Μάνταλος καλά. Εγώ να μην παίξω σε αυτό το μάτς. Έχεις άλλα μπερδέματα μετά. Να μην παίξω σε αυτό το μάτς. Σε αυτά τα μάτς είναι μεν ότι πρέπει κανονικά η ομάδα. Πόσο χρονών είναι ο Μάνταλος. Και πότε θα ξαναπέξω. Για να μην πας και πάρει καμιά μεταγραφή. Ναι, γιατί σου λέει τώρα ο Μάνταλος, τι κάνω εγώ τώρα. Κάνω το χαμάλι στον Αραούχο. Κάνω το χαμάλι στο Λεβάδια. Μου ρούδιξε τον προστάτη βραχάλι. Μαρκάρω τον μπακ. Μου βάζει τον μπακάκι αριστερό μπακ με δεξί ποδάρι κουλό. Δεν παίρνω πλάτο. Έτσι. Γίνομαι εξτρέμ, γίνομαι δεκάρι και στο τέλος τι, δεν απέξω και στην Ιταλία δηλαδή να με δούνε. Πότε θα πάρω εγώ μια αλλαγή φανέλα στο τέλος. Πόσο ετών είναι ρε ο Μάνταλος, κάτσε να δούμε. Γιατί. Ξέρω πώ θα κάνω. Και παραπάνω να μείνει. Μπορεί να διαμαρτύρει, δηλαδή κάνω το χαμάλι. Τρέχω κάνω και αμήνω και απέξω. Δεν θα παίξω συμμετοχή σα. Δύσκολα ρε φίλε, δηλαδή αυτό είναι και θέμα διαλόγου. Δεν ξέρω αυτό εδώ ο Γκούντι Άλεν, ο προπονητή τη ΑΕΚ, Σωτήρης Μουστάκας, ξέρω εγώ. Αν, δεν νομίζω, να το πιάσει το μιλητό του, πει να συμπογραφεί. Πώς αισθάνεσαι, θα του έλεγα εγώ. Δηλαδή, νιώθεις κουρασμένος. Θα παίξει, αλλά μπορεί να είναι η πρώτη αλλαγή, ξέρω εγώ. Θα νιώθεις κουρασμένος. Μπορεί να βγάλεις 90 λεπτά και 90 με τον Ατρόμητο. Πώς νιώθεις. Θα σε πει, εγώ είμαι ο Μάνταλος, θα σου πω μπορώ, ναι. Εγώ είμαι ο Μάνταλος και θα σου πω ναι, μπορώ. Άμα μπορείς, απλώς το ναι. Η ΑΕΚ θα το παίξει το μάτς κανονικά. Θα το πάω στον γιατρό. Ναι. Θα το πω, για μέτρα τον λίγο εκεί πέρα. Μέτρησε. Μέτρα τον προστάτη, μέτρα τον τα ορολογικά. Μέτρα, τον, ναι. Που είναι για θλάση αυτός. Δεν παθαίνεις τίποτα. Θα πάρει, είμαι είναι καλά. Μια χαρά είσαι. Εδώ σε βγάζουν στο προεφραγματικό στάδιο αν είναι να ψοφήσεις. Αν έχεις διάθεση και τα λοιπά. Τίποτα τα ξέρω δεν σήμερα. Έχεις, τίποτα. Εντάξει. Δεν παθαίνεις τίποτα. Good. Άσε τώρα θες και θλάσεις τα εδώ παίζουν τα παιδιά να πούμε πάνε οικοδομή και το βράδυ πληρώνουν να παίξουν 5x5 και δεν παθαίνουν τίποτα κάθε μέρα. Και έχουμε αυτούς που παίρνουν ένα σωρό λεφτά τώρα και θλάσεις. Τι μόδα είναι αυτή η θλάση ρε φίλε. Εμείς γιατί δεν παθαίνουμε θλάση. Ο Χρήστος Αντιλαμπράκη που είναι καλός πότης δυνατός. Καλός είναι, ξέρει λέει, να πες για τη Ρεάλ που μάλλον τους τελειώσαν τα φάρμακα λέει. Λες ρε, καλά λέει ο Χρήστος. Mm? Ναι. Ναι. Κάτι τα λόγα τα εκεί δεν χλιμιντρίξανε. Ναι. Κάτι παίζει. Το γιατρό, ρε. Τι θέλει, Νίκο Εφοριακό. Έτσι, μπράβο, Κωστή, αυτοί έχουν το πρόβλημα. Ξέρουμε τα πλάγια μπακ του γάβρου. Κοίταξε, ο ένα είναι ο Κούτρη και από ό,τι με είπε ο Αλέφαντο. Παίζει ο Μάρ. Σφύριξε το λεμονί, λέει να παίξει ο Μάρ γιατί ο Φιγκέρα. Ξέρει πάρα το. Είναι η τρύπα τη Τίνα Σπάθη ο Φιγκέρα. Ξέρει. Και άμα τον πλακώσουν να πούμε, θα έχει θέματα. Ναι. Έτσι έμαθα από τον Αλέφαντο. Λέω, Νίκο, λέω, θα βάλετε το Φιγκέρα. Ναι. Λάρε το άρα, τι Φιγκέρα. Ξεπατώσετε απεχείλητη. Εγώ το είπα σήμερα. Αυτό δεν το λέει. Λέω Νίκολο Φιγκέιρα. Ναι. Κάνει το λάθος εχθές. Ναι. Τον περνάει ο Λιβάτια σαν σταματημένο. Ωραία. Την άλλη φορά, ποιο τον πέρασε από την άλλη μεριά, ο Ντάγκλα Κώστα. Τον έχει διαλύσει. Ο Ντάγκλα, ναι, είναι πολύ. Ο Κέρ Ντάγκλα, θα πούμε. Ναι. Ναι, λέει αυτό τον Ομάρ θα πούμε να κάνουμε. Τον ακούει ο Λεμονή. Ο είναι. Τον ακούει ο Λεμονή. Οδηγό Κυρσάβα. Όλος ο πλανήτης γη, Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός θα βλέπει την Τετάρτη. Ξέρεις πόσα ματάκια θα δουν τον γάβρο, λέει βρε. Ντρέπεσαι να το πεις Κωστάκη, μου λέει στους ακροατές. Εντάξει, εντάξει. Μια είσαι τυχερός που είναι εκεί ο. Είναι κουρασμένος με φουλαριστά μάτς ο Μέση. Ένα. Ναι. Και δεύτερον ότι είναι ο Βισβάλτης. Ο Βισβάλτης λέω. Ο Βαλβέρδε. Είναι ο Βαλβέρδε εκεί, ο οποίος μπορεί να σε κάνει δημόσιες σχέσεις και τα λοιπά. Σώσει ο Βαλβέρδε εκεί, εγώ πιστεύω, ναι. Γιαννάκης, συμμαθητής Ζένιας, Ανιψιάς. Ρώτα το Βασίλη τη γνώμη του για Ούνιξ, Καζάν, Παρί, Λεβαρουά, over 154 και Άσο Ρεάλ, Τσέσεκα Μόσχες. Τι λέει αυτό ο Λεβαρουά. Για μπάσκετ, για μπάσκετ. Τι Λεβαρουά, Ρούμπι Καζάν. Δεν έχω άποψη για το πρώτο μάτς. Για το δεύτερο πιστεύω, δηλαδή δεν θα το παίξω, αλλά πιστεύω ότι για Άσο Ρεάλ. Για Άσο Ρεάλ. Ναι. Ναι. Τη βλέπω πολύ δυνατή και ο Ντόνσιτς είναι σε εξωπραγματική κατάσταση. Ντόνσιτς Κώστα. Σε εξωπραγματική κατάσταση. Είναι αυτό ο τρελό ο Σλοβαίνο. Ναι, ναι, ναι. Το δηλαδή είναι φαινόμενο του μπάσκετ. Και το πρόγραμμα τη ΑΕΚ, ΑΕΚΖΙΔΕΣ είναι το εξή. Oh. Πρόγραμμα ΑΕΚ. Μίλαν εκτός 19-10. Ατρόμητος εντός 23-10. Απόλλων Λάρισας 26-10. Πανιόνιος έξω 29-10. Μίλαν μέσα 2-11. Πάω μέσα 5-10. Εντάξει, μια χαρά. Τι με νοιάζει εμένα. Τίποτα δεν. Ας πάρει παίκτες ο Τίγρης να πληρώσει και να πληρώσει και το Δήμαρχο εκεί μια ωραία τούρτα. Όπως είναι άρχοντας εδώ ο Σαββίδης
και είναι πλερουά με τους πάντες. Ο κύριος Σαββίδης. Εντάξει, εδώ ο κύριος Σαββίδης πλερουά και διατησία πήγε με τον Ολυμπιακό. Συμμάγει ο κύριος Σαββίδης εδώ ναι. Και τη Νέα Τούμπα. Εγώ θα έβγαζα από το μεσημέρι του Τσετσένους. Ναι, ναι. Ναι. Συμμάγει ο Ιβάν εδώ, καινούργια έργα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, θα ήθελα για το φίλο μας τον Χρήστο από τη Λαμπράκη που μας στέλνει τα μηνύματα. Να δώσουμε και χαιρετίσματα από εδώ. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο, ρε φίλε, να μην διαφημίσεις εσύ το τι έχεις στο μαγαζί σου και το τύπο το έχεις και να έρχεται ένας ωραίος άνθρωπος που είναι και πότης και ωραίος και να σου δίνει συγχαρητήρια και γνώστης και να σου δίνει συγχαρητήρια και να σου λέει ρε παιδιά, έχεις ωραίο και καθαρό ποτό. Είναι μεγαλύτερη δηλαδή αναγνώριση από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ωραίος πότης. Εμάς μας συμφέρει να έχουμε καλό ποτό ή μπόμπες να έχουμε. Εννοείται ότι πρέπει και επιβάλλεται να έχουμε καλό και καθαρό ποτό. Ναι, αλλά οικονομικά θα μπούμε μέσα. Πώς θα μπεις μέσα, ρε φίλε. Γιατί οικονομικά να θα μπούμε μέσα. Τι είναι αυτό που ναι. Πώς θα μπεις μέσα, ρε φίλε, όταν ο καλός ο πότης θα έρθει επειδή έχει καθαρό ποτό ναι. Και θα σου πιει 3-4-5 ποτά ο πότης. Ενώ άμα ο πότης τον δώσεις μια παλιομπόμπα, ναι. Θα σε πιένε και θα σε πει δεν ξαναπατάς στο μαγάζι σου. Θα σου πιει γιατί ξέρει να αναγνωρίζει ποιο είναι το καθαρό και το καλό. Άρα ποτό. Σου έδωσε τα εύσημα ο Χρήστος από τη Λαμπράκη. Φυσικά ναι. Και αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση. Ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει. Γιατί το ήπια και ζαλίζει. Ναι. Γιατί σαν μάθητος ρε φίλε, πλάκα με κάνεις γιατί το ήπιας και ζαλίζεις. Εσύ ρε φίλε να πεις μια πύρα και. Αμάθητος. Αγιασμό να πιω. Και πλάκα ποια είναι, ρε Γιάννη. Τώρα ήπια αυτός ο άνθρωπος 35 ευρώ μπουκάλιο ήσυχε ρε φίλε. Ρε εσείς, πάμε σε διάλειμμα και μετά λύνουμε. Πάμε σε διάλειμμα. Ραπτόπουλο. 90-90-90. Είστε ζωόφιλοι και θέλετε να το λύσουμε τώρα. Ναι, ναι, έχει δίκιο ο Γιάννης. Πάμε διάλειμμα. Ζώα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μεγάλος διαγωνισμός στο Μετρόπολης 95 και 5 σε συνεργασία με τη Volton. Δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι κληρώσεις έχουν ξεκινήσει. 45 κληρώσεις. Δηλαδή 45 τυχεροί ακροατές θα έχουν δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στη σελίδα του Μετρόπολης στο Facebook. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην ειδική φόρμα που θα βρεις, πάρε μέρος στις κληρώσεις και κέρδισε δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Παράλληλα, συντονίσουμε το Μετρόπολης 95 και 5 στις 9 και 4, 12 και 4, 3 και 4. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, μη χάσεις χρόνο, είσαι ο εκλεκτός. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, πες το συνθηματικό Volton στον αέρα και κέρδισε. Και μην ξεχνάς, και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει. Δώρο για όλους, ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας. Powered by Volton. Ρεύμα εμπιστοσύνης. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά. Λαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη και τόσο κούφια διπλοέκλασε ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πάμε γραμμές. Λοιπόν, 90 όλα. Πάμε 4 γραμμές. Είναι άλλους 2 περιμένω. Που λέει και ο κόκκινος. 90. Αυτό που λέει κακοπροαίρετος είσαι ή τυφλός. Δες το replay ο Ρονάλντο πάει και αγκαλιάζει τον Μπενζεμά. Απλά δεν μπαίνει στον μπούγιο στην αρχή του πανηγυρίου. Να πήρε να τσαλακωθεί ρε. Ναι. Α, είναι και ο άλλος λέει ότι ο Πέλκας μόλις το στραβοκοιτάξει ο Μποτία θα χεστεί πάνω του. Δεν είναι για Καραϊσκάκη. Πα, ποιος Μποτία.
Παπίση έγινε Νικολάου, βλέπω. Ο Τσουκαλά λέει έδωσε χ ημίχρονο χ τελικό στο μάτς Μπαρσελόνα Ολυμπιακού. Πολύ γέλιο. James Bond, υπογράφει 007. Πάμε στον κόσμο να μην περιμένει ο κόσμο. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, φίλε. Έλα, ραπτό. Καλώ τον. Μιχάλη Σαββαγιανίτσα, αγιο. Καλά, ρε πρόεδρε. Τι λέω, όλα καλά. Γιατί είσαι υποτονικό, ρε φίλε. Ρε φίλε, βράδυ, να είπαμε. Και το βράδυ υποτονικοί είναι οι άνθρωποι. Εννοείται, χαλαρώνουμε. Α, χαλαρώνεται. Ωραία, λοιπόν, κοίταξε να δεις, ραπτό. Πιστεύεις ο Ρουμάνος θα πουλήσει το Μάρι τόσο εύκολα μες στο Καραϊσκάκι? Δηλαδή? Πιστεύεις ότι θα μπορεί να χάσει στρατηγικά αυτό το παιχνίδι? Κοίτα, ο Πάοκ είναι σε καλύτερη κατάσταση. Και ο Βρομπορουάρος, δεν το λέω κακοπροαίρετα, πιστεύω ότι δεν το πουλάει το Μάρι του έτσι εύκολα, γιατί ξέρουν όλοι ότι αν χάσει αυτό το παιχνίδι θα τρίξει και λίγο η καρέκλα του. Είναι πώς θα το χάσει. Άμα το χάσει και αρχίζει ο Μπούζος την άλλη μέρα και κλαίει ότι με σφάξανε, με κάνανε, αλλά από το πλάγιο με δώσανε κι αυτά. Αλλά ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Τώρα άμα τον αδικήσουν τον Πάοκ στο Καραϊσκάκι, δεν θα ξέρει πού να διαμαρτυρηθεί. Σε ποιον. Αυτό εσύ, ναι. Ο γραμμένος θα έχει χεστεί απάνω του, θα έχει κυτρινίσει σαν το φλουρί. Σου λέει τι κάνω τώρα εγώ. Ο άλλος σου λέει πήρα τα λιγούρια των ενώσεων και με παίζουν ανάποδα. Έχει θέμα. Θα έχει θέμα, χοντρό, ναι. Τι. Κλειδιά για μένα προσωπικά για το ντέρμπι είναι ο Μπίσερ. Δεν θα ήθελα να ήμουν γραμμένος αν στράβωνε κάτι στο κυριακάτικο παιχνίδι από πλευράς διαιτησίας. Εδώ γραμμένος, του δώσαν γη, του δώσαν είδωρ, του δώσαν. Το βγάλανε. Ο γραμμένος από ποιον ελέγχεται, ρε φίλε? Ελέγχεται από την UEFA αυτή τη στιγμή. Τι να ελέγχθει? Από την UEFA ελέγχεται ή όχι? Και πώς θα ελέγχθει? Τι πώς ελέγχεται? Ελέγχθει. Αφού τρόικα υπάρχει, δίνουν αναφορά στην UEFA. Ναι, ελέγχεται. Στην UEFA ποιος είναι αυτή τη στιγμή? Θεοδωρίδης. Είναι μπέρδεμα η ιστορία. Μπέρδεμα είναι. Αυτό λέμε. Και αυτό φαίνεται και στις διαιτησίες, ότι η κατάσταση φαίνεται ότι είναι μπερδεμένη. Είναι ένα εμαφρόδιτη και μ' αρέσει. Αυτό. Πάμε, λέγε, φίλε. Ραπτό. Οι παίκτες κλειδιά για το ντέρμπι είναι ο Κάτσε και ο Μπίσεσβαρ. Για μένα προσωπικά. Με μια σωστή διαχείριση του Κάτσε σε περίπτωση που φωτούν στα παίζει στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν του πει πάρτονα και σβήσει τον, πιστεύω θα τα καταφέρει και θα σβήσει το μόνο νερό. Κολλητά, Το κινητήριο μοχλό, τον πάρει κολλητά. Σε να καταστροφικό μην τον ρόλο. Ούτε για κατούριμα στα αποδυτήρια. Και δεν παίζει ο Φουρτούνη στο Καραϊσκάκι, φίλε. Ποιος δεν, δεν θα παίξει ο Φουρτούνη στο Καραϊσκάκι. Ο Φουρτούνη δεν μπορεί να λείψει από αυτό το παιχνίδι. Δεν παίζει, εγώ, θα είναι έγκλημα για τον Ολυμπιακό αν λείψει ο Φουρτούνη από αυτό το λοιπόν, παιχνίδι. Λοιπόν, η δεκάδα του Ολυμπιακού είναι. Πέστε. Καπίνο τερματοφύλακα. Σωστό. Ο Μάρδεξι μπακ. Ναι. Κουτρί αριστερό μπακ. Ναι. Γιατί βάζει το κουτρί, φαίνεται. Λοιπόν. Παπέσει σε πώ το λένε τον βάλει, Αράπακλα. Αυτό θα το βάλει. Ναι. Αράπακλα και Μποτία πίσω ή τον άλλο. Μποτία θα παίξει. Και ο Αράπακλα. Ο Μπατία με το Σισέ το μαύρο. Λίγο θέμα Σισέ βέβαια. Αργά, αργά τα σέντερ μπακ. Ο Ρωμαίο θα είναι ένα του καφ. Ναι. Ο άλλο θα είναι ο Ανδρούτσο. Όχι. Άκου τι σου λέω εγώ. Δεν παίζει. Και ο άλλο θα είναι ο Φορτούνη. Ναι. Ο Φόε. Ο Ανσαριφάρ θα είναι εκεί. Όχι, θα βάλει τον Φόε. Καλά, καλά. Ο Σεμπά. Δεν λείπει ο τέτοιο. Ο Σεμπά θα παίξει και ο Φόε. Μπάρντο. Ο Φόε έμαθα από τον Αλέφαντο ότι έχει προβλήματα στα μαρκαρίσματα και σκέφτεται να βάλουν από τώρα τον Ανδρούτσο. Σου λέω εγώ κατασκοπία τώρα. Άνοιξε τα μάτια του. Ανδρούτσο Ρωμαίο. Δεν διακινδυνεύει βασικό τον Ανδρούτσο στο παιχνίδι. Τι δεν κάνει, λέει. Δεν το πιστεύω. Καλά. Μακάρι για τον Μπάουκ να παίξει ο Φόε. Λες. Αν λέω, λέει. Για λέγε. Ρωτώ. Ναι. Πιστεύω κιόλας ότι ο Πάκ δεν πρέπει να παίξει κλέφτικο ποδόσφαιρο, αλλά ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενος. Θα κοιμηθούμε με αυτόν. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς τώρα. Τι κάνουμε. Καλώς τώρα. Εσύ όλο έρχεσαι, όλο θα γνωριστούμε. Θα έρθω στη Μαρδίτα. Βρήκαμε. Ας τον Νίκο μη φωνάζεις καθόλου. Βρήκαμε τον Γκούντι Άλεν στην Μαρδίτα. Ρε Στέφανε. Περιμένω να πιάσω τα πουκάλια να συμποδειχθώ στο μαγαζί. Περίμενε να γυρίσει μια φορά και πάω να με έφαγες ρε. Φωνάζεις ρε βλάχο. Λοιπόν άκου να δεις Ραπτόπουλε. Πούλα όσο θέλεις. Λέγε τι θέλεις. Εγώ θα πω το εξής. Όσοι είναι ποδοσφαιρόφιλοι και φάτες θα καταλάβουν τι εννοώ. Έχει παίξει ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης με όλα τα λιμά. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες. Απόλλων, Λαμία, Γιάννενα, Κέρκυρα, Πανετολικό και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο. Σωστό. Και Λιβαδιά. Δεν έχει παίξει Ξάρδια, Τρόμητο, Πανιόνιο, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Αστέρα. Και είναι με ένα βαθμό μπροστά. Με ναι. Τα λιμά. Ναι, ναι. Σωστό. Σωστό. Τώρα ξεκινάς λοιπόν ΠΑΟΚ
να δούμε αν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Πάει στο Ολυμπιακό. Μάλιστα. Του δίνω δίκιο του σκύλου. Θα πα στο Ολυμπιακό, θα πα στην ΑΕΚ, θα κάνει του μπουρκουμέδε σου και θα βγάλει το κόμπλεξ που βγάζει εδώ και τόσα χρόνια όταν κατεβαίνει στην Αθήνα. Ναι. Θα έχει πάλι τον κύριο Μπούζο να κλαίει το μεσημέρι και να του φταίει ο κάθε. Δεν ξέρω εγώ ποιο θα του φταίει πάλι, να δούμε. Είμαι πολύ περίεργο. Να δω τι εφεύρεση θα βγάλει. Έχει αρκεστεί στο metrosport.gr να βάζει παλιούς αγώνες του κυπελούχων του δεν ξέρω εγώ τι, επειδή δεν παίζει στην Ευρώπη φέτος. Και αν θυμάστε τη τάδε ημερομηνία και η τάδε μαγική βραδιά του ΠΑΟΚ. Ναι, αφού δεν παίζει στην Ευρώπη φέτος, τι θα κάνει. Θα αναλωθεί στο να βάζει βίντεο το 94, το 93, το 92. Το θέμα είναι ότι τώρα ξεκινάς ένα κύκλο αγώνων ο οποίος θα αποδείξει εάν μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό. Εάν μπορείς κύριε Λουτσέσκο να τους δέσεις, εάν μπορείς κύριε Πρίγκιο να τραβήξεις το βάρος. Εσύ μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό. Έδειξες. Εγώ άκουσέ με. Ναι. Σ' όλα μου τα παιχνίδια, ναι. Εάν εξαιρέσεις τα λάθη του Χιμένες με τον Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Ήμουν χήμαρος. Χήμαρος. Μιλάμε για ομάδα με 23 τελικές. Ναι. Μιλάμε για την ομάδα που έχει τα που μιλάμε. Ναι. Έκλεισες, πάμε επόμενη γραμμή. Η φωνή σου είναι άθλια. Θα έρθω στη Μαρμίτα και θα έρθω και στην άλλη τη Μαρμίτα και θα έρθω και θα κάνω και θα. Πήρες από τον Παπανδρέο το μέντορά σου, να πούμε. Ναι. Νίκο, ακούω, Νίκο, δεν βλέπω. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Έλα, τι κάνετε. Καλά. Όπου αχτύπητη τριάδα είστε, έχει φάει τον Στέφανο και τον Βασίλη, σε ανεβάζουν πάρα πολύ, να ξέρει. Τι με κάνουν, με κατεβάζουν, άμα ήταν. Να κατεβάσουμε να φύγουμε, ρε φίλε. Παρεάκι, καλό είστε. Πει τι λες αυτή τη λέξη, παρεάκι, φίλε. Μου θυμίζει. Παρεάκι, καλό, ξέρει ποιο λέει, αδερφέ, ο Καληνυχτάκια. Παρεάκι, καλό είμαστε, είμαστε καλοί φίλοι. Παρεάκι. Για αυτού που δουλεύουν τώρα, καλή παρέα. Θα σπρώχνει. Τέλο πάντων, αυτό που είπατε πριν για τη Γιουβέντους, ότι είναι πίσω. Πέρυσι πόσους βαθμούς ήταν πίσω, όχι τέτοια εποχή. Η εικόνα της ποια είναι. Άσε τους βαθμούς. Η εικόνα της ποια είναι. Χάλια. Δεν με νοιάζουν οι βαθμοί. Και πέρυσι μείον 10 ήταν. Ρε αυτό ο Μπουφόν, άμα σηκωθώ εγώ το πρωί με τον Μπουφόν, κοιμηθούμε στο ίδιο δωμάτιο και σηκωθούμε το πρωί. Η μάπα του Μπουφόν θα είναι χειρότερη από τσαλάκα και από. Πώς το λένε, και από ρητίδα και από τσίπλα. Από τη δικιά μου τη μάπα που είμαι 9 χρόνια πιο μεγάλος από αυτόν, αρε 8. Έχεις δίκιο. Τι έχω δίκιο, ρε, δεν μπορεί να σκύψει, ρε. Επιτρέπεται 41, 40, 39, πόσο 40 είναι, πόσο είναι. 41. 31 πρέπει. Το 77. 40 χρονών άνθρωπος να παίζει μπάλα. Τρελός, ρε. Να πάρει απόφαση να αποσυρθεί. Έχει τρελαθεί, ρε. Ή τουλάχιστον να πει κάθομαι πάγκο, βάλτε κάποιον άλλον. Επιτρέπεται. Πάγκο δεν πρόκειται ο Μπουφόν, φίλε. Ή θα σταματήσει μια φορά. Τέλος πάντων, για το παιχνίδι. Ο Ντίνο Τζοφ έπαιζε 42. Ο Ντίνο Τζοφ έκανε προπόνηση 40 χρόνια στις Άλπεις επάνω. Έκανε ατομική προπόνηση στις Άλπεις. Το παίχτη θα του δει όταν κοιμάται και του πει: σήκωσε, κλέφω το αυτοκίνητο, να δει σε πόση ώρα θα πάει κάτσω. Ναι. Αυτό είναι. Μέχρι να σηκωθεί ο Μπουφόν, να βγει από την κουβέρτα, να βάλει την παντόφρα, να ξεκουμπώσει την πιτζάμα. Καληνύχτα. Πήγε στο Τωρίνο του Φεράρι. Άστο, καληνύχτα. Καλά λέει. Βέβαια. Τι. Ραπτόπουλο δεν γνωρίζω γιατί πήγε το κόρτο. Βέβαια. Ακούς. Κι ας έχω ηλεκτρονικό κάτι. Ναι. Έλα ρε. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού την Τετάρτη. Να ξέρει, η Μπαρσελόνα δεν θα κατέβει ούτε για να το βοηθήσει λόγω Βαλβέρδε και τέτοια. Και την rotation να κάνει, έχει παίχτε που θέλουν να μπουν. Γιατί ο Ολυμπιακό, φίλε, κοίταξε τώρα. 3-0, 4-0 ακριβώ. Ακούω. Άμα φουλάρει η Μπαρσελόνα. Φουλάρει. Και παίξει αυτό που το 100% κάτω από 9 γκολ δεν θα βάλει. Αν φουλάρει. Φουλάρει, φουλ. Δεν θα το κάνει όμως. Γιατί έχει πρωτάθλημα. Γιατί βλέπει τον Ολυμπιακό σαν μικρό αντίπαλο και δεν θα βάλει φουλ. Δεν θα τον δώσει σημασία, ρε φίλε. Αυτό είναι. Δηλαδή, σαν τον πυγμάχο. Θα τον πάρει αυτό. Θα βρει ένα, ξέρω εγώ, αυτό, του δώσει δύο πουνιές, να τον πετάξει κάτω. Όπως πήγαινε ο άλλος με τον Βέγκο, ρε παιδί μου, ποιος ήταν εκεί, το Καρμπασαρά, να πούμε. Τρίφωνα Μπακατσούλα. Ναι. Τρίφωνα Μπακατσούλα που έβλεπε ο άλλος εκεί, ξέρω εγώ. Μη μιλάς όταν μιλάει ο άλλος. Και ρωτήσω να κάνει, λέω, η Μπαρσελόνα, θα βάλει παίκτες που είναι ταλαντούχοι, όπως είναι ο Ντένις Σουάρες, Δελοφέου, που θέλουν να μπουν να παίξουν, να ξεμπουκάρουν. Ρε άμα πάει ο Μέση βαριεστισμένος.
Κοίτα, ο Μέση πιστεύω δεν θα παίξει. Δεν θα τον χρησιμοποιήσει. Άμα δεν παίξει ο Μέση, δεν θα φάει 8 και 7 Ολυμπιακό. 3-4-0 ακριβώ. Εγώ θα το παίξω το μπατ. Ένα δελτίο 3-0, ένα δελτίο 4-0. Αυτό είναι. Αυτό είναι το. Συμφωνώ. Αυτό είναι το ποντάρισμα. Και το πέρα τώρα. Ναι. Διακύσει ο Πάουκ δεν νομίζω να μπορεί να κατέβει με 4-3-3 και να διεκδικήσει κάτι. Δεν έχει τα εξτρέμ του. Δεν παρουσιάζονται καλά τα εξτρέμ και είναι. Πιανού εξτρέμ δεν είναι καλά. Του Πάουκ. Ενώ οι παλαιστές του Ολυμπιακού, ας πούμε, είναι εξτρεμάρι. Όχι, ρε, ούτε ότι είναι. Δηλαδή, αν δει στον δρόμο το Σεμπά με τον Μπάρντο. Στον δρόμο. Πού μένεις εσύ, ποια περιοχή? Κέντρο. Στο κέντρο της πόλης. Κατεβούν στη Τσιμισκή, ναι. Πάνε εκεί στο Έβερες, καθίσουν και πιούν καφέ. Και περάσουν 100 περαστικοί που ξέρουν από ποδόσφαιρο. Και δεν τους ξέρουν. Ναι. Και τους πεις, φιλέ, αυτοί τι θέση παίζουν. Κανένας δεν θα σου πει ότι αυτός ή ο άλλος ότι είναι εξτρέμ. Εκ του σωματοτύπου τους. Τι είναι. Εγώ θα τους περάσω, ας πούμε, φέρει πίνα από θικάριους για σούπερ μάρκετ. Να κουβάλαν το σώμα τους. Έχουμε έναν τον Πόκο Λόκο εδώ πέρα που είναι, κάνει κεφαλοκλείδωμα σε βόα. Αυτό το στυλ είναι. Δεν είναι αυτό ο αέρινο το ένα σμένα θα φύγει, θα τριπλάρει τεχνίτη, θα έχει ελαστικότητα κτλ. Δυνατά παιδιά. Δεν πήρανε παίχτε ο Λιμιό. Άμα δεν πήρανε, δηλαδή τι. Ο Πάοκ έχει Λιμιό. Ο Πάοκ έχει Βιερίνια. Ο Πάοκ έχει Μακ. Εγώ δεν είμαι Πάοκ, ζήσω το Ολυμπιακό. Ο Πάοκ έχει τον Μπέλκα. Έχει τον Κάμπο. Ποιοι είναι οι καλύτεροι? Ο Βιερίνια δεν τραβάει. Έξω. Τζάλμα Κάμπος μέσα. Πέλκας μέσα. Ο Πάουκ έχει πολύ καλύτερο ρόστερ από όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή και έχει. Άμα δεν πάρει πρωτάθλημα φέτος ο Πάουκ, δεν ξέρω πώς μπορεί να το χάσει. Τώρα θα κάνει πρωταθλητισμό. Ο Πάουκ έχει 4. Ο Πάουκ έχει 4 ερωτηματικά. Το ένα πάει καλά. Πάει θαυμαστικό. Ο Μαουαρίτσιο. Με πάει καλά. Ο Ελκαντουρί είναι ένα ερωτηματικό. Ο Μάκιο Βιερίνια. Οι άλλοι είναι οκ. Okay. Κοίτα. Το ναι. Καλό με τον ΠΑΟΚ είναι ότι σε περίοδο ντεφορμαρίσματος και με κλειστή τούμπα κατάφεραν να μην χάσουν παιχνίδι. Να μην ναι, κάνουν... αλλά είπε κάτι ο Καστοριανός το οποίο μας βρήκε σύμφωνους. Ναι, μωρέ, τώρα να δούμε και την ΑΕΚ τι θα κάνει από εδώ και πέρα γιατί τη βλέπω να την παίρνει κάτι φορά όπου και να πάει. Ο ΠΑΟΚ φίλε σε δύο θέσεις πονάει. Ότι δεν έχει μετά τον Μπρίγιο Βιτσάλο σέντερ φορ και στον προπονητή. Μάλιστα. Δεν είναι μούτρα αυτά για πρωταθλητισμό ο Λουτσέσκου για μένα. Θα το κρίνω εδώ. Εδώ 50 ρίσια διαιτησία στο Καραϊσκάκι, τον πήρε ο Πάουκ το πρωτάθλημα. Να δω 50 ρίσια. Θα δούμε και το γραμμένο τι γίνεται. Για. Ο γραμμένο, φίλε, θα είναι. Άμα δω 50 ρίσια διαιτησία, θα πατήσω. Ο γραμμένο είναι σε δυσάρεστη, δύσκολη θέση. Η ΑΕΚ πονάει σε βάθο. Δεν έχει βάθο. Την Κυριακή ο Σαββίδη μπορεί να δείξει τη δύναμή του άμα πάει στο Καραϊσκάκι και διατάξει τη σφαγή του Ολυμπιακού. Τι να διατάξει, μόνο 50 ρίσια εκεί. Άμα τέτοια δείγματα δεν έχουμε δει πάντως μέχρι τώρα. Όχι, άμα εκεί, άμα. Η διαιτησία δείχνει μπερδεμένη και αν έχουν ευνοηθεί κάποιοι παραπάνω αυτή τη στιγμή είναι πρωτίστως η ΑΕΚ και κατά δεύτερον ο Ολυμπιακός με το παιχνίδι του Πανιόνιου. Όπως είπε ο Ραπτόπουλος στη Μαρμίτα την Κυριακή, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κατέβει και με τους διαιτητές να δείξουν ότι είναι αυτή πλέον στα ίνια. Και να γίνει και η φασαρία. Δεν μπορεί να γίνει χοντρό σκηνικό στο Καραϊσκάκι. Ένα στραγαλάκι να σου δώσει λίγο κάνα κουκούτσι. Αλλά σφαγή δεν μπορεί να σε κάνει κι εσύ. Επόμενο. Δεν μπορεί να το κάνει τόσο φανερό. Ξενοκράτη Αργιανό. Σου περάσει παλιό. Μα πρίξατε με τον Ανδρέα Παπανδρέο ότι φταίει για τη σημερινή κατάντια. Εμεί βρήκαμε τον Ανδρέα και περάσαμε ωραία χρόνια. Εσύ. Λέει αυτό. Βρείτε κι εσεί ένα αντίστοιχο Ανδρέα Παπανδρέου να περάσετε κι εσεί καλά. Λέει ο φίλο. Εσύ περάσει καλά, αδερφέ, αλλά τα παιδιά σου τώρα, αν έχει παιδιά γερά να είναι, πώ θα περάσουν και τα εγγόνια σου. Έχει ένα παιδί, δεν τον νοιάζει. Έχει τα παπάρια του. Φίλε, αυτά που πέρασε τότε δεν τα λέω. Αυτό. Δεν λέω για αυτό συγκεκριμένα. Δεν τον νοιάζει. Αυτοί που ζήσαν καλά την εποχή του Ανδρέα. Βρει... Τα παιδιά του και τα εγγόνια του όμω, αυτά τα χρόνια τώρα. Λέει αυτό. Α βρουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου καλύτερα. Να βρω κι εγώ έναν Ανδρέα να τα πάρει από σένα που τα έζησε, να δώσει σε μένα να ζήσω εγώ τώρα. Να το πάω έτσι τον κόλπο. Γιατρό. Απλό ο τρόπο, ρε φίλε. Κόβει συντάξει μαχαίρι, δεν παίρνει κανένα σύνταξη και τελείωσε. Αφού πάει έτσι. Αν πάει έτσι με αυτά που λέει ο Ξενοκράτη, κόβουμε τι συντάξει να τα πληρώσετε εσεί. Πάμε κόσμο, ναι. Πώ θα γίνει. Καλημέρα, Ραπτόπουλε. Καλημέρα, φίλε. Ο Νόντα Οροδίτη είμαι, τι γίνεται. Γεια σου, Νόντα, τι κάνει, Νόντα μου, καλά. Εσύ ο Νόντα που σε έκανε με τον Γρηγόρη παρεξηγήθηκατε. Με ποιον δεν παρεξηγήθηκε ο Γρηγόρη. Αυτό έχει καιρό και είχε παρεξηγηθεί μόνο του. Ναι, εντάξει, το ξέρω το σκηνικό, ρε, πλάκα κάνω. Ναι, ναι. Νόντα, είμαι θυμ... Τελικά, ο ρόλο του Γκρουσούζη δεν ταιριάζει σε μένα. Ο κόκκινο μαλώνει πιο πολύ. Είναι αψή. Στη ρίχνει τα σπίρτα, ρε. Σπίρτα και άλλα και.
και του ρίχνεις πάνω στο πετρέλαιο με τη βενζίνα, το ρίχνεις στο σπίρτο, είπα να θυμάσαι. Όχι, εκεί δεν έφταιγε καθόλου ο Ραπτόπουλος. Τώρα σε άλλα, οκ. Okay. Μπράβο, τα σε άλλα. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Λάρισα, μια και είμαι Παναθηναϊκός. Δεν είδα το παιχνίδι, φάσεις είδα μόνο. Εγώ το είδα όλο. Επειδή όσα συνέβησαν σήμερα στη Λεωφόρο είναι λόγος να χαίρονται οι Παναθηναϊκοί, οι οπαδοί. Σώθηκαν. Ορίστε. Κατηγορία σώθηκαν, βλέπω αυτό. Όχι, άλλο θέλω, αλλού θέλω να το τι, πω. Τι. Αυτή η ομάδα όταν δείχνει ότι έχει τα ψυχικά αποθέματα να τα πάρει όλα τα παιχνίδια στη Λεωφόρο, είναι καλό αυτό γιατί σημαίνει ότι απλήρωτη με τραυματισμούς, με οτιδήποτε στέκεται. Είναι όρθια, δεν είναι μικρή ομάδα. Ναι. Οπότε ήθελα να πω αυτό, ότι να μην φοβάται ο κόσμος του Παναθηναϊκού, γιατί έχει και Παναθηναϊκούς και πάνω παρότι είναι λίγοι. Ναι. Και να πω και στους φίλους τους ΠΑΟΚτζίδες επάνω καλή επιτυχία στο μάτς με τον Ολυμπιακό, γιατί εγώ προσωπικά το γουστάρω να το πάρει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, έχει το υλικό. Τώρα αν κάνει σωστή διαχείριση του παιχνιδιού, δεν πέσει σε νεύρα και τα λοιπά, θα είναι... Ολυμπιακός επειδή μειονεκτή θα το πάει στα νεύρα. Δεν πρέπει να τσιμπήσει ο ΠΑΟΚ ενώ στα νεύρα που θα βγάλει ο Ολυμπιακός. Θα βγάλει νεύρα ο Ολυμπιακός. Α, μπράβο. Ναι. Εκεί θα παίξει και το ρόλο η διαιτησία για να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή πάνω στα νεύρα, στο πειθαρχικό, στα σκουντίγματα, στα νεύρα, εκεί στα μπινελίκια που θα πέσουν, εκεί, τι θα κάνει ο διαιτητής και πώς θα κρατήσει τις ισορροπίες. Ναι. Εκεί παίρνεις τον Σαμπράνο, τον βουτάς από το λαιμό άμα είσαι προπονητής και έχεις προσωπικότητα και του λες δεν θα πάρεις κάρτα. Τελείωσε. Όχι απλά το Σαμπράνο, φίλε. Εκεί θα κάνεις και το Μάτος να τον πιάσεις μια ώρα στα αποδυτήρια, να τον κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα για αυτό το παιχνίδι, που είναι και αυτός αψής. Είχες τον Ενρίκε τώρα, τον έδειξε, έχεις τώρα τον. Και ο Μάτος είναι επικίνδυνος για αυτό το παιχνίδι. Είπα ενδεικτικά έναν. Ναι, δηλαδή και ο Μάτος με τα δείγματα που έχει δείξει που είναι νευρικός, θέλει ιδιαίτερο φροντιστήριο για αυτό το παιχνίδι. Και θα ήθελα να πω για τον Κωστή που ξέρει ότι τον αγαπώ και τον σέβομαι εκείνη η παρέα μου. Και το μεσημέρι και το βράδυ τώρα κάνει πολύ καλά που ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, τα ξέρει τα του ΠΑΟΚ πάρα πολύ καλά. Το μεσημέρι που του είπε ο Κόκκινος είσαι πληρώνει ο Θαβίδης ή κάτι άλλο που του είπε επειδή υποτιμά τον Ηρακλή, έχω νιώσει σαν Παναθηναϊκός ότι υποτιμά λίγο τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι λογικό όταν είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός και έχεις και μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη να ασχολείσαι παραπάνω με τον ΠΑΟΚ. Απλά θέλω να θυμίσω στους φίλους τους ΠΑΟΚτζίδες, χωρίς να θέλω να τους προκαλέσω, να τους προσβάλλω, ότι η ομάδα που τους έχει δημιουργήσει πρόβλημα τα τελευταία χρόνια και μέσα και έξω είναι ο Παναθηναϊκός. Οπότε οφείλουμε ο ένας τον άλλο να το σεβόμαστε. Πάντως φίλε, και αυτό το σημερινό ήταν κατάντημα να κερδίζει στη Λάρισα και να βλέπω τώρα τους παίχτες μετά να τρέχουν προς τον κόσμο, να κάνουν όλε, να χοροπηδάν. Λες και δηλαδή πήρες έστω και με 9 παίχτες και με τον τρόπο που το πήρες. Ναι. Είναι πολύ βαριά η φανέλα για να πανεγυρίσεις κατά αυτόν τον τρόπο μια νίκη επί της Λάρισας. Ρε παιδιά, η κάθε εποχή φέρνει και τα αυτά. Και ο Ηρακλής πήγε στο χωριό του μπαμπά του Διούδη και έκανε να πούμε το διπλό και έκανε κουλουτούμπες. Κάθε ομάδα έχει αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει φτάνει να το... ο Παναθηναϊκός. Μίκραινε ο Παναθηναϊκός. Δεν φτάνει αυτό το σημείο ο Βασίλης. Ναι. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι στον αυτόματο πιλότο με τον κόσμο. Τελείωσε. Δεν είναι Ηρακλής. Το λέω και με σεβασμό στον Ηρακλή. Δεν είναι, αλλά δεν είναι, μην το αποκλείς να γίνει όμως. Δεν το αποκλείω, όχι. Αλλά θα, ακόμα και να γίνει αυτό, θα επιστρέψει σύντομα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή περνάει ένα μεταβατικό στάδιο που ήταν αναγκαίο κακό. Έδιωξε έναν άνθρωπο από την Προεδρία που δεν ξέρει τι έχει πάει. Κοίταξε, όχι. Η κρίση έφερε το εξής. Δεν υπάρχει πια Τσοχατζόπουλος, Βενιζέλος, Παπαγεωργόπουλος και όλοι οι άλλοι οι μάγκες που κάνανε δωρές με ξένα χρήματα και κάνανε τους κουβαρντάδες. Αυτός χρωστάει, πληρώνει. Εδώ τώρα σου λέει η Μέρκελ, δεν σε παίρνει. Παναθηναϊκός και τι Ολυμπιακός και τι ΠΑΟ. Γι' αυτό ο ΠΑΟ είναι τυχερός που μέσα στην κρίση. Ο ΠΑΟ είναι τυχερός που μέσα στην κρίση βρήκε αυτό το Μπαρμπαστρούφ και σώθηκε. Και καλά κάνουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και δεν του χώνονται για. Για ποδοσφαιρικά θέματα, ξέρουν ότι ποια είναι η κατάσταση. Έχουν το γνώρισε αυτόν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Καλά μάγκας, κάνουν. Μάγκας είναι και καλά κάνουν. Έτσι, μπράβο. Τα λέμε. Δεν είναι όμως αδικία για έναν τόσο ιστορικό σύλλογο και για έναν τέτοιο λαό να είναι ο μόνος που δεν έχει ωφεληθεί από τους τέσσερις.
Τι να κάνουμε. Είδες, τι η αδικία ξεκινάει στη ζωή από τη μέρα που γεννιέσαι. Είναι κοινική ομολογία. Κλείσε! Ήταν αδικία γιατί. Ήταν αδικία γιατί. Είναι αδικημένος, δυστυχώς. Κλείσε αφού. Επειδή. Ναι. Με κλέψανε αφού. Ναι, καλή ήταν αδικία γιατί. Έλα, φίλε. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Να το κοίτα το κοινικό σκούλι που μα φόρτωσε το whisky και μα ζάλισε. Ακόμα με την όπιστε μπάρμπο. Πάπα. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα. Θα πιω μπέρμπον με μέλι. Πάντως δεν έχετε παράπονο. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το απόγευμα περάσαμε όλοι καταπληκτικά. Εσπέσια. Και αυτό που ήθελα να αναφέρω μια που κάνουμε και μια αναφορά γενικά με το μαγαζί. Εγώ που δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσω πάρα πολλές ώρες γενικά σε καφενείο, ήταν από τις λίγες φορές που κάθεσα από τις 2.30 ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 9.30 και δεν πήρα χαμπάρι όπως πέρασε η ώρα. Ήταν δημιουργική. Πίστεψέ μας, ούτε εμείς πήραμε χαμπάρι, τρέχαμε και δεν φτάναμε. Ιδίως σε συγκεκριμένη μέρα. Ναι, ναι. Όλα χρειάζονται. Άκουσα δύο γκολ μόνο από τα ηχεία. Στο 44 σήκωσα κεφάλι. Από τις καφέδες. Εντάξει. Αυτά να είναι και η επόμενη μέρα και την Κυριακή ήταν όμορφο, μια χαρά. Αύριο σε την Νάπολη είναι το καλό μάτς δηλαδή για να δούμε εκεί πέρα Champions League. Ποιο είναι το καλό το ματσάκι αύριο δηλαδή, το εμπορικό. Στο πιο, ναι. Νομίζω. Παίζει και City Νάπολη αύριο, είναι αυτό. Είναι το City Νάπολη, ναι. Αυτό τώρα είναι βαθμολογίες, έτσι, δεν είναι νοκάουτ. Όχι, ρε, όμιλη. Όμιλη είναι. Τι ρωτάς τώρα και εσύ. Τρέπεται τώρα να κάνεις τέτοια ερώτηση. Λοιπόν, εκείνο που ήθελα πραγματικά να αναφέρω, αν βλέπουμε και τους αγώνες τώρα από εδώ πέρα, ναι, είναι το City Napoli είναι αρκετά δυνατό. Τώρα τι να σου πω, τώρα, το Real και το Real τότε να έχει μια αξία, δηλαδή πιστεύω θα τραβήξει κόσμο. Αυτά είναι τα καλύτερα παιχνίδια. Τώρα το γύρω-γύρω θα βάλει. Βασικά όμως είναι ακριβώς. Κοίτα, βλέποντας ή κάνοντας, ή το γύρω-γύρω, ή ανάλογα το τι θέλει ο κόσμος. Ναι. Έχει νομίζω τη δυνατότητα να είναι ένα μάτσο εκεί πέρα σε ρί και ένα μάτσο να είναι το πότε που είναι, να πηγαίνει όλους τους αγώνες. Είναι πολύ δυνατό. Στοιχηματικά για τον μπάσκετ, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Η άποψή σου συμφέρει κάποιος να ακολουθήσει το διπλό της Μπεσίκτας με την Οστάνδη που είναι γύρω στον 80. Κραστάνα. Τα μάτα εσύ. Αν συμφέρει, εντάξει. Γιατί εγώ από θέμα είναι, μάλλον, είναι το μοναδικό σημείο που βλέπω από Champions League. Τρίτη. Όχι, εγώ για τον μπάσκετ μιλάω, για το Stanley Besiktas, όχι για. Ναι, το διπλό. Το ναι, ακριβώς. Μπερδευτήκαμε του άλλου λίγο με την επωνυμία. Εκείνο που ήθελα να αναφέρω επίσης και μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι εκείνο που άξιζε ήταν με τον Κωστή. Εγώ του έλεγα σε μια φάση αναφορικά με το ποτό, μια που έγινε η κουβέντα. Ήταν η πρώτη του επαφή με κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο και το ήπια λες και δεν είχε αύριο. Το ποτό. Εκεί ήταν το παράδοξο. Τώρα μην του λες τέτοια και αρχίσει να δοκιμάζει σε κάτι άλλο που δεν είναι συνηθισμένο και τα παίρνει χωρίς αύριο, ρε παιδί μου, μην τα λες αυτά. Δηλαδή, εγώ σου λέω αυτό που έκανε. Εγώ του είπα, ξέρεις, Λάολο, να φανταστείς επειδή δεν είχα φάει και το ανοίξα με το μπουκάλι σχετικά κάποια ώρα γύρω στις 8.30 ώρα κάπου τόσο. Εγώ απλά έπιασα δύο γουλιές από εκεί και το άφησα. Για γουλιά, η Φιγένεια βαρέθηκε να φέρει τα περάκια εκεί πέρα. Δεν μου λες, εγώ έχω ένα πλεονέκτημα. Ότι δεν μπορώ να πιω και να θέλω, γιατί έχω στα ωράρια αυτά. Μία μέρα που μπορώ να πιω είναι το Σάββατο. Και εκείνη τη μέρα μου φορτώσατε ουίσκι με το μέλι. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι δεν το ήρθε καταναγκαστικά. Σου είπα, δοκίμασέ το, μας αρέσει, πιες το. Ναι. Να είμαστε ακριβοδίκοι. Ναι. Εγώ προσωπικά, θα καταλάβουν και τα παιδιά, εμένα το ουίσκι το οποίο μου αρέσει είναι το single barrel. Ναι. Το οποίο, για να καταλάβεις, Κωστή, έχει 50% αλκοόλ, ενώ αυτό που είπες έχει 32. Α, δεν κατάλαβα. Αυτό είναι με 32 το. Ναι. Που... ναι, αυτό είναι με 32 το. Αυτό που το έβαλα το Κωστή να δοκιμάσει. Εγώ λογικά λοιπόν. Παρασκευή με Ευρωλίγκα θα το τιμήσω. Και εγώ θα δοκιμάσω. Θα κάνουμε και έναν αργιλέ περιποιημένο εκεί πέρα. Να γουστάρουμε την Ευρωλίγκα όπως πρέπει. Και είναι το κάρισε τον αργιλέ. Δεν μπόρεσε να ρουφίξω. Ούτε αυτό ρε Πανάθεο, δεν μπορούμε να σε μάθουμε ένα πράγμα και μια απόλαυση τη ζωή και εσύ παραπάνω. Μια απόλαυση έχει η ζωή. Το καλό με τον Κωστή είναι ότι όταν είναι έτσι σε μια. Καλή διάθεση. Δεν είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι άμα πιούνε, ξέρεις, δημιουργούν θέμα. Είναι πραγματικά απόλαυση να τον αφήσεις μετά από εκεί. Πρέπει πραγματικά να γράφει κάμερα. Ποια μέθη έχει ρε. Δεν είναι σαν τους άλλους που στραβοστομιάζουν και αρχίζουν βλέπουν άλλα πράγματα μπροστά τους. Ακριβώς. Ποια μέθη την έχει με τρία ποτά. Άμα πάνε 6-7 και δεν ξέρουν πόσο γλυκιά θα είναι η μέθη. Άνθρωπος φαίνεται. Απλά το κακό είναι αυτό ότι, δηλαδή για να καταλάβει, τα ήπια πάρα πολύ γρήγορα.
Εκεί ήταν το λάθος. Αφού ήταν γλυκό, ρε. Γλυκό, ποιο το είναι, παρασέρνεται αυτός, ρε. Αυτό του βάλεις και τραμπουί να βγει τελείωση. Μετά θα ξεκολλάει με τίποτα. Α, εγώ τραμπουί για παράδειγμα που λες δεν μπορώ να βάλω στο. Ναι. Ασχέτως που μου αρέσει το συγκεκριμένο που σας έφερα, μου αρέσει για έναν απλό λόγο. Δεν πρόκειται ποτέ να την πατήσει, δηλαδή να σου σερβίρουν μπόμπα και να μην το καταλάβεις. Ναι, ναι. Εντάξει, με αυτό το είδος το ποτό είναι σίγουρα με αυτό το είδος. Δεδομένο. Με αυτή τη συγκεκριμένη μάρκα μάλλον, έτσι. Το αυτό το... Καπνιστό με μέλι. Οπότε, τώρα εντάξει, που, τι να νοθεύσει εκεί πέρα, δεν μπορείς να το κάνεις. Καταρχήν κάποια ουίσκι που είναι πολυτελείες δεν νοθεύονται, δεν τα βρίσκεις νοθευμένα εύκολα. Το ουίσκι το καλό δεν το βρίσκεις νοθευμένο. Εντάξει, ότι κοίταξε, ότι μας έχουν τύχει περιπτώσεις γενικότερα να φάμε με σκατούρα στο κεφάλι, αυτό είναι γεγονός. Και είναι ένα σημείο ότι όντως πραγματικά το μαγαζί. Τα ουίσκι που πίνει ο κόκκινος νοθευμένα είναι όλα. Γι' αυτό η φαία. Εγκεφαλικά κύτταρά του. Έλα βρε Κωστάκι. Έλα βρε Κωστάκι μου. Τι ουίσκι να πει. Βάζει και ένα κιλό νερό μέσα. Λέω τι κάνεις ρε κόκκινε. Έτσι βάζω νερό. Μ' αρέσει να το αραιώνω. Βάζουν ένα. Αυτό πάλι. Βάζουν δυο γουλιές ουίσκι. Κοπανάνε και ένα κιλό νερό. Και τι το βάζεις το νερό να ευχαριστηθείς. Τι δηλαδή. Δεν έχεις λεφτά να πάρεις δεύτερο. Γι' αυτό το νερώνουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, ωραία. Μια φορά που σου το κεφάλι του. Κάτσε ρε χειμώνα. Αφού σου άρεσε, το επόμενο μπουκάλι θα είναι δικό σου. Εντάξει. Ωραία, το κρατάμε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τι κρατάμε αυτό και του ακούω. Δεν υπάρχει. Δεν. Πάμε διάλειμμα. Πού είσαι. Πού πήγε ο Μπίλης. Πάω αυτό τώρα θε. Κάνε ένα άργυλε. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύκριστο, υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πάμε στον κόσμο, ο Βασίλης έπεσε, ναι! Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Χαρίλαος, Ολυμπιακός. Γεια σου, Χαρίλα. Έχω ξαναπάρει. Ναι, θυμάμαι. Ακούω τέτοιο, ακούω τώρα λες θα κατέβει ο ΠΑΟΚ με 3-5-2. Σκέφτεται 2, να παίξει με 2 φορ. Χωρίς αριστεροπόδαρο στόπερ, πώς θα πάει 3-5-2 με τον Λέοβατ. Μα ο Λέοβατ θα πάει αριστερό. Full backup, ναι. Ναι, αλλά αν δεν έχει ένα αριστεροπόδαρο να καλύπτει και τον Λέοβατ που γενικά είναι ψηλοτρύπα, πού θα πάει αυτή η ομάδα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, είχα πει μια ρωτήση για τον Ολυμπιακό μια φορά μπορεί να παίξει 3-5-2. Είχα πει τον Νικολάου αριστερά, που είναι αριστεροπόδαρο. Επειδή είναι αριστεροπόδαρο, λες. Ναι, στον τρίτο στόπερ. Βλέπεις φίλε, εσύ Ανδρούτσο στη βασική δεκάδα. Ούτε για αστείο. Ο Φόε θα συμφωνώ. Παίξει. Συμφωνώ. Ο Φόε θα παίξει. Πάρε τον Φόε. Φορτούνι βασικό, το βλέπεις. Πώς. Φορτούνι βασικό. Δεν σ' άκουσα, πες πάλι. Φορτούνι βασικό, το βλέπεις. Ναι, ναι. Ρωμάω, Φόε. Και φορτούνι και ο Φόε μέσα. Ναι, και Ρωμάω. Λοιπόν, κοίταξε. Αν ο ΠΑΟΚ πάλι γίνει καγάνικα, δει κανένα όνειρο ο Λουτσέσκου, κόψει κανένα τσίμπρο πάλι, δίνει το μάτς. Αν κατέβει με τα χαφ που έπαιξε χθες,
πιστεύω θα φάει πάνω από τρία. Γιατί δεν έχει κόφτη. Έχει δύο οχτάρο δεκάρια και ένα δεκάρο εξτρέμ. Το Σάχοφ, οχτάρι. Και τον Μαουαρίτσιο, οχτάρι. Γιατί αυτοί κόβουνε. Και τον δεκάρι, τον. Όχι, δεν κόβουνε. Ναι, αλλά του έβαλε γιατί έχει τον Ντενέ. Δεν θα πάει έτσι εκεί. Ναι, αλλά αν του βάλει του ίδιου με τον Ολυμπιακό, σε λέει τι θα γίνει. Δεν θέλω να τον Δεν νομίζω να το κάνει. Κάτσε η Κάνια. Τσίμιροτ. Κραπτόπουλε. Γιατί κανένα Τσίμιροτ. Πάνω στο Φορτούνι ο Τσίμιροτ. Ναι. Αλλά τώρα εντάξει. Πάνω στο Κάτσε που έχει καλά τρεξίματα. Ο Κάτσε δεν έχει ρυθμό, ρεσί. Ο Τσίμιροτ έχει πιο πολύ ρυθμό. Πιο πολλά μάτσα. Δεν έχει ρυθμό γιατί δεν τον βάζουν. Γι' αυτό δεν έχει ρυθμό. Ναι, αυτό δεν. Δεν λέω ότι δεν θέλει το παιδί. Ο προπονητής δεν τον βάζει. Τώρα κοίταξε να δει. Εξτρέμ τώρα τα εξτρέμ του χώμα είναι. Μόνο Τζάλμα παίζει. Όπω και να μπει κανένα σεντρόλο θα βγάλει. Αυτό για φάγωμα τον βλέπω πάλι και τον Τζάλμα εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Αν όποιον βάλει τώρα στο περίπτωτο τον Έγχελ, βάλει τον Σισε, τον Νικολάου, τον Μπάρι Μάντου, τον Μπρίγκεβ, δεν θα βάλει γκολ πιστεύω. Τώρα τι να σε πω και τώρα. Σε Νικολάου, εγώ βλέπω. Τι μπόι έχει ο Νικολάου. Τι μπόι έχει, πάνω από 90 είναι. 92-93. Είναι 92. Πρέπει να είναι. Μπορεί να είναι και λίγο πιο κάπου εκεί πέρα είναι. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός για εγώ, μένα εγώ... δεν θα κινδυνεύσει από τον Μπρίγκεβιτ λοιπόν, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τον Μπρίγκεβιτ. Σωματοτυπικά ότι τα μπάκουν. Τον Μπρίγκεβιτ. Υπάρχει ένα παλτό που μπορεί να τον εξουδετερώσει άνετα. Ποιο να λέει. Αν είναι έξυπνος ο Λεμπόνης, δεν θα του δώσω εγώ την ιδέα. Τον Έγχελς εννοείς. Βέβαια. Γιατί είναι παλτό Έγχελς. Γιατί άλλη τι είναι χαβεώς, εσέ ψηλό. Ίδια κοψιά, ίδια το μόνο μάτς που μπορεί στο συγκεκριμένο φορ να πάει ο Έγκελς. Δεν μπορεί να τον παίξει τον Πρίγκοβιτς. Ο Πρίγκοβιτς είναι πολύ δυνατός. Ναι. Ο Έγκελς είναι αδύναμος. Ναι. Αν τον πάρει πλάτη. Ο μόνος που μπορεί να παίξει με τον τυπικά τον Πρίγκοβιτς είναι ή να παίξει ο Μποτία ή ο Ταχτσίδης. Κανένας άλλος. Ποιος Ταχτσίδης, τι λες, Ταχτσίδης, σοβαρά σου μιλάω. Για μένα τη ζημιά στον Ολυμπιακό μπορεί να την κάνουν σε καλή μέρα αν είναι Βιερίνια, Μακ, δηλαδή γρήγορα εξτρέμ. Δεν περιμένω από τον Πρίγκοβιτς να κάνει ζημιά. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ είναι αφορμέ αυτοί οι δύο παίκτες. Εάν ο Μακ και ο Βιερίνια ήταν 40% πιο πάνω από ότι είναι τώρα 50% πιο πάνω. Θα γινότανε πάρτι. Γιατί τα center back του Ολυμπιακού είναι της κοψιάς. Είναι για να παίξουν τον Μπρίγκοβιτς. Έχουν αυτή την κοψιά. Έχει αδυναμία ο Ολυμπιακός στα πλάγια back. Είτε παίξει ο Φιγκέρας είτε παίξει ο Κούτρης και ο Μάρ είναι εκτός ρυθμού. Αλλά ο ΠΑΟΚ, εγώ θα παίζα φίλε Λιμνιό Πέλκα. Γιατί έχει αδυναμία ο Κούτρης, θα ύψει. Με ποιο θα παίξει, με το εξτρέμ. Αν παίξει με 4-3. Σιγά τα ύψη που θα έχει ο Πάουκ να φορτώσει. Δεν θα πει να πάρει αυτό το ρίσκο, ρε Ραπτόπουλο. Μέσα στο Καραϊσκάκι, Λιμνιό Πέλκα. Το Πέλκα. Γιατί είναι ωραίο παίχτη. Εξτρέμ. Ποιο να βάλω. Εξτρέμ. Δεξιά, ποιο να βάλω. Ποιο να βάλω δεξιά στον Πάουκ, εξτρέμ. Ποιο να βάλω. Τζαλμά. Βάλω το τζαλμά. Τζαλμά, ρε φίλε. Που θα μαρκάρει κιόλα και κρατάει και μπάλα. Τζαλμά θα βάλει. Λιμνιό. Ο Μάτο. Τζαλμά, ίσως Τζαλμά Λιμνιό, ίσως. Βρέχω το Μακ και το Βιερίνια σε αυτό το match deformé. Είναι πληγή για μένα εκεί. Πάνω στον αδύναμο αμυντικά Κούτρη. Να μιλήσω λίγο. Δηλαδή δεν το βλέπετε. Ο Κούτρης είναι τρύπα. Ο Φιγκέρας είναι τρύπα. Εγώ μπορούσα να βάλω το Μακ από τη μια και το Βιερίνια από την άλλη. Να σου πω το έργο εγώ. Για να είμαι προπονητής να καλύψω τον κόλο μου. Ξεκινάω το match. Μακ έξω αριστερά, Βιερίνια έξω δεξιά. Ωραία. Πάνω στον Κούτρι ένα, πάνω στο Φιγκέρα ο άλλο ή στον Ομάρ. Ωραία. Άμα δεν ακουμπήσετε την μπάλα, είστε βορρά στο λαό του ΠΑΟΚ. Όχι ο Βιερίνη, όχι ο Μακ κτλ. Σωστό. Είσαι. Σωστό. Άντε μπράβο. Σωστό. Για να είμαι κι εγώ καλυμμένο. Σωστό. Άντε μπράβο. Και πετάω και τον Μπέλκα δεκάρι. Σωστό. Με δυο αμυντικά χαφ. Μπορώ να παίξω με τον Γκάνια και με τον. Πώ το λένε. Με αυτό το σχήμα μπορεί να κάνει ζημιά ο Πέλκα. Μόνο με αυτό το σχήμα. Όχι σαν εξτρέμ. Ναι. 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 Για ναι. Μένα. Ναι. Να παίζει τα αργά center back. Έτσι. Χαμηλά. Έτσι. Στον πόη όμω. Μα χαμηλά πάει να γίνει ζημιά. Ναι. Στον πόη πώ θα γίνει. Αφού πάω και υποτίθεται θα παίξει δεύτερο ρόλο. Στον πόη. Χαμηλά τη ζημιά. Στον πόη όμω, άμα κατέβουν σε κάνα corner ο Νικολάου με τον Μποτία. Και εγώ έχω τον Μπέλκα και τον αυτό, τι θα γίνει εκεί. Εκεί άρα θα πρέπει να παίξει ο Σαχόφ. Εκεί μπερδεύομαι. Εκεί μπερδεύομαι τώρα. Εκεί μπερδεύομαι τώρα. Γυρνάει ο Πρίγκοβιτς στα κόρνερ. Σ' ακούω, φίλε. Εγώ τώρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω ότι πρέπει να παίξει ο Κάμπος για τον ΠΑΟΚ. Γιατί. Τώρα εντάξει. Ο Μάτος λογικά θα φορτωθεί από εκείνη τη μεριά. Δηλαδή θα είναι ο Σεμπά, θα είναι ο Πάρντο, θα τον πιέσουν γιατί είναι και επιρρεπή στις κάρτες, είναι λίγο ψυχοπαθής που και που. Δηλαδή μπορεί να βγάλουν μια κάρτα στο 20 π.χ. Εκεί ακριβώς μπορεί ο Τζάλμα να βοηθήσει και ανασταλτικά τον Μάτος να μην φάει τις κάρτες να πούμε σε χρόνο ντετέ. Όπως και απ' την άλλη, ο Λέωβατς
πρέπει να έχει τον Μπέλκα ή τον Λιμιόκα ή κάποιον. Εκεί είναι θέμα. Εκεί είναι θέμα. Για τον ΠΑΟΚ, ξέρεις ποιο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Λέγε. Για να μπούμε σε λεπτομέρειες, να καταλαβαίνει και ο κόσμος πέντε πράγματα. Ότι τα δυο εξάρια του είναι κοντοί. Ναι, ναι. Και θέλει να βάλει τον Σαχκόφ σαν οχτάρι που είναι αργός και να χάνει ταχύτητα. Σου λέω λεπτομέρειες τώρα. Φύγε, επόμενος. Ναι, αλλά ρε, το επόμενος, δεν θα προλάβουμε. Ράπε στο Αλάνι το Στέφανο, Αθήνα τον έχουμε Θεό και να πει με αμερικανική προφορά I'm a fan. I'm a fan, man. I'm a fan from Texas, man. Μα. Yeah. Η Λαμία λέει την ανέβασε ο Σαββίδης, γι' αυτό κάθισε και κάνει την κότα 748 συνωμοσίες. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Πάμε. Έλα, φίλε. Next fan, please. Έλα, φίλε. Επόμενος. Ναι. Επόμενος. Ακούς. Ναι. Καλημέρα, Γιώργο μου. Τι κάνεις? Ποιος είναι? Ποιος είναι, ακροατής είναι. Να σου πω. Ναι. Αυτός ο Καστοριανός αρχίζει να πιστεύω ότι έχει σοβαρό πρόβλημα, ρε φίλε. Γιατί πιστεύω ότι τα γίδια και τα κατσίκια που αρνέγει πρέπει να έχουν περισσότερο μυαλό από αυτό. Τι δουλειά κάνεις, φίλε? Παίζει, έπαιξε, λέει, ο ΠΑΟΚ με τα Λιμά και είναι, λέει, ένα βαθμό μπροστά. Και αυτός για να νικήσει έναν Λιμό που ο ΠΑΟΚ έπαιξε χθες, πήρε πέναλτι έξω από την περιοχή για να τον νικήσει. Ή κάνω λάθος? Ποιο Λιμό κέρδισε? Δεν κέρδισε κανένα Λιμό, ένα-ένα. Ποιο, τη Λαμία, ένα-ένα με τη Λαμία. Α, για τη Λαμία λες, νόμιζα για την Εξάρχη. Με μούφα πέναλτι έξω. Τι μάτς έπαιξε, ρε φίλε, αυτός? Έξω από την περιοχή. Έπαιξε, έπαιξε Ολυμπιακό. Έπαιξε Ξάνθη. Πήγε στα Γιάννενα. Είπε, έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τα Λιμά και το Λιμό που ο ΠΑΟΚ χθες τον νίκησε, όπως τον νίκησε άνετα, αυτός για να τον νικήσει πήρε πέναλτι Μαϊμού έξω από την περιοχή. Αυτό λέω. Ναι, δεν την έπαιξε. Κοίτα, φίλε, αντικειμενικά το πρόγραμμα που έχει βγάλει η ΑΕΚ είναι πιο δύσκολο. Γιατί έπαιξε εκτός, πήγε στα Γιάννενα, πήγε στη Ξάνθη, έπαιξε και με Ολυμπιακό. Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ τώρα ξεκινάει το δύσκολο. Αυτό. Άμα το δεις δηλαδή σαν θέμα προγράμματος, δεν έχει άδικο σε αυτό έχει ότι, άδικο, ναι. Ότι έβγαλε, ότι είχες πολύ πιο εύκολο πρόγραμμα. Ναι, μας είπε να βγάλουμε και μια φωτοτυπία τη βαθμολογία, λέει, μέχρι το Μάιο. Άλλο, αυτά είναι για την καζούρα. Λέει, τώρα λέμε τώρα πρακτικά. Να την καρφιτσώσουμε στον τοίχο και εγώ το έκανα αυτό, το έβαλα στον τοίχο και βλέπω εκπομπές, βλέπω... Πάνε βγάλε διπλό στο Καραϊσκάκι και στην ΑΕΚ και σε αυτά και κάνε το ρόμπα, ρε φίλε. Στο χέρι σου είναι η ομάδα σου, άμα μπορέσει. Και κάτι τελευταίο, Κώστα, ο μεσημεριανός που έχεις δίπλα σου, δεν ξέρω πώς είναι έξω στη ζωή του, μπορεί να είναι η ψυχή της παρέας, αλλά μπροστά στο μικρόφωνο είναι πολύ αντιπαθητικός, για να μην το πω τίποτα πιο χοντρό. Έκλεισες. Δηλαδή δεν θα ήθελα ποτέ να έχει αυτός ο άνθρωπος έστω και την παραμικρή εξουσία πάνω μου. Γιατί του δίνεται ένα μικρόφωνο και νομίζει ότι είναι ο, ξέρω εγώ, εντάξει, μην πω βαριές κουβέντες. Αλλά είναι πολύ αντιπαθητικός, πάρα πολύ. Έκλεισες, φίλε. Φίλε, εσύ που ήπιες 1:50 και στέλνεις υβριστικά μηνύματα στο κινητό μου και τελειώνει το κινητό σε 507, ο παδέ του Ηρακλή, κοίτα να ξοφλήσεις τα δανεικά που έχεις πάρει δεξιά και αριστερά για να μην σε πάρει ο γεροδιάολος καθήκη. Αυτό σου απαντώ. Επόμενη γραμμή. Γιατί φωνάζεις, τι έγινε τώρα? Έλα, φίλε. Γεια σου, παιδιά. Καλώς τον. Τι γίνεται? Έλα, φίλε. Λοιπόν, ρε Κωστή. Ναι. Έλεος με τον Κυρνίκο το φίλο μου. Ποιον Κυρνίκο? Τον Αλέφα. Τι έκανε πάλι? Μα τώρα πιο, ο Κούτης και ο Ανδρίτσος θα πάνε πάνω στον Μαραντώνα. Στον Μαραντώνα, στο Μέση. Δεν βαριέσαι. Έλεος. Έλεος. Μετά, λέει, είδε τον τελικό του 90. Ναι, το είδε. Και δεν του άρεσε ο Μαραντών. Ναι. Μα όλη η Αργεντινή δεν ήταν καλή. Ναι. Αλλά είχε την, έπαιζε πάνω και το 86 και το 90 ο καλύτερος μαντουμανίστας του κόσμου. Ναι. Που λέγεται Λόταρ Ματέος. Ναι. Που στη βιογραφία του, ναι, γράφει ο Μαραντών. Είναι ο μεγαλύτερος παίκτης που αντιμετώπισε στην καριέρα μου και αυτό τα λέει όλα. Ναι. Λοιπόν, τώρα, να λέει τώρα ότι ο Φουρτούνης είναι καλύτερος από το Ράγκητιτς, είναι αυτό το πράγμα γελάνε και τα κουνέλια. Γελάνε και τα κουνέλια. Έπρεπε να τον είχε ο Αλέφαντος στο Φουρτούνη, να μην τράβαγε. Είπε αυτό το πράγμα ο Αλέφαντος. Ναι. Ναι.
Ποιο θα έχει τη τώρα, αφού είχε 10 φορές καλύτερο. Εντάξει. Έβγαλε άχρηστο τον Νεϊμάρ. Λοιπόν, είναι τώρα. Μήπως μπερδεύτηκε ο Κερνίκος, νομίζω. Ακούσου λέω τώρα. Είπε για τον Νεϊμάρ φεκτάκι. Λοιπόν, μπροστά στο Μέση. Δηλαδή, κάποια πράγματα. Όχι, ρε, μπερδεύεται. Ο Αλέφαντος δεν ξέρει να εκφραστεί. Μπροστά στο Μέση είναι παιχτάκι. Αλλά δεν ξέρει να το πει. Ποιο, για ποιον. Ο Νεϊμάρ. Για τον Νεϊμάρ. Άκου, επειδή το ξέρω εγώ. Λέει. Αν το μεταφραστεί, λοιπόν. Κάτσε να κάνω το μεταφραστή για να καταλάβω. Ο Πελέ, ο Μαραντόνα, ο Κρόιφ, ο. Πες μου τους άλλους τους παικταράδες που ξεχνάω. Ο Μέση. Ο Ροναλντίνιο, ο Ρονάλντο κτλ. Είναι ο Νεϊμάρ μια τρίχα από τα αυτά του. Αυτό θέλει να πει. Δεν λέει ότι ο Νεϊμάρ είναι παιχτάκι. Μπροστά σε αυτούς είναι τίποτα. Αλλά δεν ξέρει να το εκφράσει αυτό, κατάλαβες. Εκείνο είναι το λάθος. Αυτή τη στιγμή μετά επειδή το Μέση. Επειδή εγώ μιλάω μαζί του και επειδή εγώ τα πάω καλά μαζί του στο να συνομιλώ μαζί του και καταλαβαινόμαστε να πούμε, μιλάω και εκτός αέρα και το ρωτάω πράγματα και. Θέλω, ας πούμε, για να καταλάβει, να τον εξηγήσω και να μου το εξηγήσει και. Έχεις αποκωδικοποιήσει τη διάλεκτό του, ρε. Ναι, εγώ όμως είμαι φίλος του 30 χρόνια. Από το 85, πόσο χρόνια, 84, 5, 6, 7, 33 χρόνια το πήγα. Εγώ είμαι 40. Ναι, αλλά και εσύ όμως τώρα, ας πούμε, δεν μιλάς μαζί του κάθε μέρα που μιλάω εγώ. Άλλο, ναι. Λοιπόν, αλλά θα. Κοίταξε, Κωστή. Αυτή τη στιγμή και με την κυρία Ουρανία μιλάω πολλές φορές. Τα λέμε εκεί πέρα. Οι τρεις καλύτεροι παίκτες στον κόσμο καλή, είναι. Πολύ καλή η γυναίκα του, η κυρία Ουρανία. Πολύ καλή. Μου το συγχύσανε τον κύριο. Και μου κάνει τόσο εντύπωση. Δηλαδή, πλακώνει τον Πετρόπουλο ο Αλέφαντος. Πρόσεξε τώρα. Για το συλλάβαν, τον κάνανε κτλ. Παίρνω τηλέφωνο εγώ. Τον προκαλέσανε τον κύριο Νίκο. Τον προκαλέσανε τον Νίκο μου. Γιατί τον προκαλέσανε. Κοπανάει τον αυτόν τον Τσιτσόπουλο στη Δόξα Δράμα. Τον πλακώνει στο ξύλο. Τον προκαλέσανε τον Νίκο μου. Δηλαδή, ποτέ δεν είπε, μα τι έκανε αυτός που πήγε και. Ποτέ δεν είπε. Τώρα, οι δυο τους, τι τον έχει πει, δεν ξέρω. Αλλά έξω, μου λέει, ο καλύτερος είναι ο Νίκος μου. Κακώς τον κολλάνε. Αυτό με έλεγε. Λοιπόν, κοίταξε, Κωστή. Ένα πράγμα, οι υπερβολές έχουν όρια, αλλά θα σου πω το εξής, ότι μετά το Μέση είναι ο Ρονάλντο με τον Νεϊμάρ, όπως και να το κάνουμε. Πώς είναι ο Ρονάλντο με τον Νεϊμάρ, ο Ρολανδίνιο δεν είναι? Ο Ρολανδίνιο. Όχι, αυτοί που παίζουν τώρα. Συγγνώμη. Ναι. Αυτοί που παίζουν τώρα, άστους τους παλιούς. Αυτό σύγκρινε τους άλλους τώρα, εκεί μπερδεύτηκε. Αυτούς που παίζουν τώρα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά από εδώ και πέρα, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να κολυμπήσει στα βαθιά. Κρόουλ. Θα χρειαστεί να κολυμπήσει στα βαθιά. Ναι. Και θα χρειαστεί να δοκιμαστεί. Εσείς σαν να εξής τώρα τι θες να γίνει εκεί κάτω. Πού, ποιο? Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω να έρθει ισοπαλία το παιχνίδι. Α, μπράβο. Σωστός σε βρίσκω. Εγώ θέλω να έρθει ισοπαλία το παιχνίδι. Ναι. Αλλά τώρα όσον αφορά για την Κυριακή. Δεν ήταν όπως με την Τρίπολη, τουλάχιστον έδειξε διάθεση. Αλλά πέσαμε σε ποδοσφαιριστές καρατέκα. Λυσγάρας, Ουσέρο και ο άλλος, ο Φλίσκας. Ο Φλίσκας, καρατέκας κι αυτός, ναι. Λοιπόν. Του κάνω το μάνταλο, σου λέει μάνταλε φλόρος είσαι. Κάτσε να σου δώσω με δύο κλωτσίδια εκεί πέρα έξω αριστερά, μην ξαναπεράσεις. Εάν δηλαδή αυτά τα μαρκαρίσματα. Ναι. Ήταν με ξένους διαιτές, ήταν απευθείας κόκκινοι. Ναι, αλλά οι διαιτές είναι του δικού μας του γραμμένου. Λέω, ήταν απευθείας κόκκινοι αυτά τα μαρκαρίσματα. Ναι. Αυτά ναι. Είναι δολοφονικά μαρκαρίσματα. Ναι. Και αν σε αφήσει από το 10ο λεπτό με 9 παίκτες να δουν πώς θα τις βγάλεις. Ναι. Και μετά αυτό το πράγμα να κάνεις 22 τελικές και να βάλεις αμφισβητούμενο γκολ. Είναι από τα περίεργα του αθλήματος. Και πάει τελείως. Τέλειος. Είναι από τα περίεργα του αθλήματος. Τι να κάνω. Τουλάχιστον είδα στην ΑΕΚ διάθεση για να παίξει. Ναι. Δεν θα πω κατοχή τώρα. 80-20 ήταν η κατοχή τώρα. Δεν θα σα δω σαν το γαλάνι. Αυτά τα θεωρώ ηλικιότητε. Μόνο το γαλάνι και εγώ. Το μόνο γαλάνι που ξέρω. Αυτά τα θεωρώ ηλικιότητε. Γιατί και τον Χελένιο
και το Χελένιο Χερέα θα το παίζανε 70-30 ναι. και σήκωνε τις κούπες. Ναι, έγινε γυράδικο στα σέρα. Ναι. Και σήκωνε τις κούπες. Αλλά έχω το κινητό και το γενικό και θα τον πάρω καμιά φορά. Λέω, θα του πω, έλεος, εσύ μαζέψε ρε παιδί. Έχω και το θάρρος να μιλήσω μαζί. Εσύ μαζέψε, λίγο πιο... Δεν γίνεται τώρα να μου πεις ότι ο Φουρτούνης τώρα, ο Ράκης της δεν πιάνει μπάζα μπροστά στο Φουρτούνη τη στιγμή που άλλος είναι, αλωνίζει όλο το γήπεδο και είναι βασικός στην Μπαρτσελόνα. Έλεος. Έκλεισες. Φιλιά. Γεια σας. Γεια σας. Όταν ξεμεθύσεις 507, δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι μου στείλες μηνύματα. Και άμα έρθεις εκεί πέρα στην Τούμπα είσαι δύσκολα εκεί. Και γιατί είσαι δύσκολα. Τι έγινε πάλι. Ποιος πάλι ποιος είναι αυτό. Ναι, έρασε πάλι έχουμε ηρακλειδέα παλιό. Εντάξει. Ναι. Μην πειράζει σου ηρακλειδέα. Για χαρά τα παιδιά. Τα παιδιά. Αυτές οι φύρες του κόκκινου να πούμε. Άιντε ναι. πάλι. Πάμε στον κόσμο, ναι. Τι σε φταίνει ηρακλειδέα. Δύσκολα είσαι εκεί. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλημέρα Κώστα. Ναι. Καλημέρα. Είμαι ο Σκοτσέζος ο Παοξής, είχα πάρει και στη Μαρμίτα, δεν γίνεται. Σκοτσέζος Παοξής. Ωπα ρε φίλε, Σκοτσέζος, ωραίος. Σκοτσέζος από τη Σκωτία, είσαι φίλε. Αλτιοκά. Όχι, δεν είμαι από τη Σκωτία, εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά μένω στη Σκωτία. Πώς προέκυψε αυτό. Καλά έκανε το παιδί. Ρε φίλε, εντάξει, ήρθα εδώ διακοπές με την κυρά. Μ' άρεσε και είπα να κάτσω. Ανέβηκες με τη γυναίκα σου επάνω στη Σκωτία διακοπές, άρεσε και έμεινες. Κονόμα έχει. Με τι ασχολείσαι πάνω. Σε κάνα παρασκευαστήριο εκεί πέρα, σκάσεις. Μια δουλίτσα. Τι κάνεις. Μηχανικός είμαι. Μηχανικός. Έχει κονόμα. Έχει κονόμα. Βέβαια. Πολιτικός μηχανικός. Μπράβο. Πρασινάδα, γύλι, έχει... βάβια να πούμε. Τώρα, πολιτικός μηχανικός στην Ελλάδα πρέπει να είναι του Τσίπρα ή του Μητσοτάκη και να παίρνει δουλειές. Δεν είναι, έφυγε απάνω. Τελείωσε. Πάει. Άμα δεν είσαι του δημόσιου, να βάζεις και υπογραφή. Ναι. Έφυγες, τελείωσε. Βέβαια. Εντάξει. Τέλος πάντων, για το ουίσκι πήρα να σου πω. Λοιπόν, για δώσε μας τα φώτα σου. Γιατί εμένα με κάναν πλάκα αυτή και επειδή ήταν γλυκό αυτό, μπαμπαμ, το ήπια. Εγώ κοπανίστηκα. Να τον Τζέιμσον που πήρε ο φίλος μας ο Χρήστος είναι ο Σκοτσέζικο, έτσι δεν είναι. Έχει μάλτ. Κάτσε να μάθουμε. Όχι, το Τζέιμσον είναι από την Ιρλανδία. Αιρλανδέζικο. Είναι πολύ καλό ουίσκι. Πολύ ωραίο. Ναι, φανταστικό ουίσκι. Άιρις. Αυτά τα ουίσκια τα οποία είναι, τα ξέρετε αυτά τα καπνιστά, δεν τα ξέρετε, Τάλισκερ και αυτά πώς τα λένε. Τάλισκερ, ναι, τα σμόκι, τα σμόκι. Εγώ καπνιστές μπριζόλες, μπλακ άγκους ήξερα, τα ουίσκια τώρα τα άμαθα, στα γεράματα, ναι. Λοιπόν, αυτά θα τα πίνεις με ένα σφινάκι νερό, τίποτα άλλο μέσα. Θα έχω μπουκάλι νερό και αύρα από δίπλα, τι θα κάνω. Χωρίς πάγο δηλαδή λες. Όχι, θα... Θα βάζεις ένα βαζάκι με νερό, όπως το λένε. Ένα ναι, αυτό, όχι πάγο, αντί για πάγο νερό. Θα βάζει ο καθένας τη φίλη. Ναι, αντί για πάγο νερό στα καπνιστά. Αυτά τα πιο ελαφριά, τα Jameson και αυτά, θα τα βάζεις και με πάγο. Γιατί δεν βγάζεις με τον κόκκινο να μας δώσει τα φώτα. Κάτσε, το γλυκό τώρα, αυτό το γλυκό όμως, το γλυκό πιο το καπνιστό, αυτό χωρίς πάγο και αυτό. Αυτό φίλε μου με πάγο θα το πιείς. Α, μπράβο. Αυτό θα το πιείς με πάγο γιατί αυτό είναι πιο, ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι θέμα να ελαφρύνει η γεύση. Είναι θέμα ότι το νερό, το λέγανε κάποιοι εδώ που κάνουν μελέτες ας πούμε στα ουίσκι, ψαγμένοι και εγώ εδώ τα άμαθα, δεν τα, έτσι. Αλλάζει τη γεύση, δηλαδή δεν είναι ότι το ελαφρύνει, είναι ότι άλλη γεύση έχει άμα το πιείς σκέτο, άλλη άμα το δοκιμάσεις με νερό το ίδιο ουίσκι. Πιο έντονη, και το έκανα και εγώ τη ισχύ. Είναι χωρίς νερό. Πιο έντονη, αλλά είναι πώς το λένε. Αλλού νιώθεις να σε τσούζεις, ας πούμε, σκέτο και αλλού με νερό. Καταλαβαίνεις, είναι πιο. Με νερό πάει πιο πολύ στον ισοφάγο, καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Ενώ το, ναι, έτσι ακριβώς όπως το λες. Σωστό. Παίρνε μας να μας λες. Εκεί τα κόλπα. Να σε ρωτήσω. Ναι. Το Γκλένφιλικ. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Η πηγή Γκλένφιλικ είναι στη Σκωτία ή στην Ιρλανδία. Το Γκλένφιλικ. Το Γκλένφιλικ. Το Γκλένφιλικ είναι σκοτσέζικο. Αυτό έχει πάρει την ονομασία από μια πηγή που είναι εκεί πέρα. Γκλέν σημαίνει κοιλάδα και Φίντιχ σημαίνει ελάφι. Ναι. Στα κέλτικα. Μάλιστα. Σοπαρε. Ναι, ρε φίλε. Προσπαθώ να μάθω. Ποια πόλη είσαι, μεγάλε. Λοιπόν τώρα. Γλασκόβη. Εδιμβούργο. Α, Εδιμβούργο. Έντιμπρο. Πού είναι το Εδιμβούργο, Β' Εθνική, πού είναι εκεί τώρα. Τι, καταπλιάνε τώρα. Πες γιατί δεν το παίξει στο χειμακόρνερ αυτός. Εδώ πέρα. Ο Άρης της Σκωτίας είναι. Δεν ήρθε στη Χάρτς.
Χάρτς. Ναι, δεν είναι τα ομάδες αυτές. Τώρα η Celtic είναι ο... σαν το γάβρο είναι. Ναι. Είναι... παίρνει τα πρωταθλήματα, πάει Champions League, είναι όλοι οι Rangers, είχε πέσει γάμα, τι είχε κάνει. Δεν υπάρχει τώρα το ποδόσφαιρο του Σκοτσέζικου, είναι χειρότερο από το δικό μας. Όχι, πάντα είχε κακό επίπεδο. Έβλεπες δύο ομάδες να παίζουν και άλλες να σας πληρώνουν το πρωτάθλημα. Πάντα ήταν αυτό το χάλι και εκείνο. Με πόσα λεφτά βγαίνεις του μήνα, παιδί μου, καλά εκεί πέρα. Σαν εμάς. Περνάς. Ναι, σαν και εμάς τα λεφτά. Δηλαδή, άμα βγάλεις ένα χιλιάρικο το μήνα, είσαι καλά, ας πούμε. Όχι. Για ένα άτομο. Όχι, όχι. Άρα εδώ είναι. Ακριβή ζωή. Άρα είναι πιο ακριβά, δηλαδή. Ε? Είναι πιο ακριβά, γι' αυτό. Είναι πιο ακριβά. Είναι... αλλά θα πάω χιλιάρικα, δυόμιση το μήνα. Ναι, εντάξει ρε φίλε, καμία σχέση. Εδώ άμα πάρεις ένα χιλιάρικο το μήνα Θεσσαλονίκη με μια καρσονιέρα βολεύεις άρχοντας είσαι, γι' αυτό σου λέω. Ποιο ένα άτομο. Άτομο. Ένα άτομο, για ένα άτομο σου λέω, είσαι μόνος. Εσύ μου λες για 2,5 τώρα εκεί πέρα. Είναι τεράστιες διαφορές. Ρε φίλε, πιο καλά ζεις εδώ πέρα. Να σου πω κάτι. Ναι. Το μόνο που σου λείπει στο εξωτερικό και αυτοί που μένουν είναι για τον ελληνικό το χαβαλέ, αυτό το έτσι, το ναι, ξέρω, ξέρω, μου, το πήραμα, μου, ναι. Το δικό μας αυτό. Ναι. Κατάλαβες, γι' αυτό μένουν όλοι εκεί. Ναι. Και να σου πω και εμένα αυτό μου λείπει δηλαδή. Τι άλλο. Τίποτα άλλο. Τι να μου λείψει τώρα. Τι άσε λείπει το ΙΚΑ, το ΑΕΔ από εδώ πέρα, τις αιτήσεις για να κάνει. Τώρα μαλακίες τώρα. Α, μπράβο, καλά το είπες. Και εγώ μαζί σου είμαι. Έτσι όπως το είπες. Έφυγες μεγάλο. Το είπα ΑΕΔ και δημόσιο του είπε τη λέξη. Απλά είναι τα νούμερα. Εξορία κι αυτό. Μάλιστα. Έλα φίλε. Και εγώ αν είχα την ευκαιρία θα έβγα. Ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν μου λες, Κωστή, τι ήθελε να πει δηλαδή ο Αλέφαντος της προάλλης όταν έλεγε ότι ο Φορτούνης είναι 10 φορές καλύτερος από τον Οζίλ. Από τον? Οζίλ. Ο Οζίλ λέει, έχει ανεμία, λέει ο Οζίλ, τεμπελός και ναι. Είναι. Μήπως τον κέρασε από αυτό το ίσκι που πίνεις και εσύ τον Αλέφαντο. Δεν πίνει ο Αλέφαντος ποτό, δεν πίνει. Μπάς και ήπιε μια φορά. Μέσα του το έχει έτοιμο, μέσα. Έβαλε... Yeah. Δεν πολύ αβάνταρε, πολύ αβάνταρε εσύ. Πάρα πολύ αβάντα. Ούτε γιος του να ήταν. Δηλαδή Φορτούνης, Ράκητης και ο Ζιλ, ο καλύτερος από τους τρεις είναι ο Φορτούνης. Έχει πάρει εντολή να τον πουλήσει το Φορτούνη από τον πρόεδρο. Μπα, δεν τα λέει. Σίγουρα. Μπα. Λες. Βέβαια. Και κάτι ακόμα ήθελα να πω για τη σφαγή της Arsenal το Σάββατο. Έχετε πει κάτι για εκείνο το πέναλτι. Είπε ο Καρατζαφέρης που είναι Arsenal εκεί το πέναλτι που... Δεν το είδε το μάτς. Έκανε τάκλιν ο άλλος, πήρε την μπάλα, βγήκε κόρτερ και έδωσε πέναλτι. Ναι. Ειδικά για Αγγλία δεν υπάρχει πέναλτι σε εκείνη τη φάση. Ειδικά για Αγγλία. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ φίλε αυτό το χάλι της Άρσενα που είμαι και Άρσενα να πω. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω τώρα. Σε γυρνάει το παιχνίδι τώρα η Watford. Αυτά τα παιχνίδια τα έχει 0-2 με 0-3. Μα θες να κάνεις πρωταθλητισμό. Τι χάλια είναι αυτά. Σε λάθος ομάδα πήγε. Δεν τρέπονται λίγο εκεί πέρα. Σε λάθος ομάδα πήγε. Άντε με τον Βενγκέρ τόσα χρόνια εκεί πέρα. Άντε χτυκιό βγάλαμε εκεί πέρα. Σε λάθος ομάδα πήγε. Πόσο χρόνο είναι ο Βενγκέρ. 70 δεν είναι. Είναι και γκέι. Εκλεπτά. Ο Κλόπ αν πήγαινε στην Άρση να χτυπούσε και Champions League. Βέβαια. Κλοπάρα θέλαμε εκεί. Κλόπ εκεί. Εκεί τελείωσε. Με τέτοιο ποδόσφαιρο που παίζει. Το ανοιχτό με Σάντζε και Χαφ που έχει άρση να λουού σφαίρα. Αέρα, πατέρα, μια ερώτηση ακόμα λίγο να κάνω. Είχα ακούσει τις πρώτες κάτι για ένα τουρνά FIFA στο μαγαζί. Απλά δεν είχα καλό σήμα και δεν άκουσα καλά τις λεπτομέρειες. Κανονικά ήρθαν και σήμερα κάποια παιδιά, αρχίζουν μαζεύονται συμμετοχές. Ναι. Αυτό είναι ένα εικοσάρικο, 2-3 μήνες θα κρατήσει το πρωτάθλημα με μεγάλα δώρα. Γύρω στο χιλιάρικο θα είναι ο πρώτος. Θα δώσει ο Βασίλης για 4 άτομα σε διαμέρισμα στη Θάσο για μια εβδομάδα ολοπληρωμένα. Αλλά θα παίζει ρε παιδί μου με ένα εικοσάρικο κάνα 2-3 μήνες θα είναι το πρωτάθλημα. Άμα μαζευτούν συμμετοχές καμιά 20-30 άτομα. Όπως γίνεται στο πρωτάθλημα κανονικά. Κομπλέ, κομπλέ. Κομπλέ, δηλαδή ξέρεις τώρα. Θα παίζει εκεί το παιχνίδι σου και το καφεδάκι σου περνάς και ωραία. Και δεν είναι ένα μάτς. Δηλαδή φαντάσου να έχεις 30, ας πούμε, να γραφτούν 30 μάτς θα παίξει. Κατάλαβε τι εννοώ. Μέχρι πότε είναι εγγραφές. Κοίταξε, εμείς θέλουμε να το πάμε να ξεκινήσει 3 Νοεμβρίου. Τώρα, αν μαζευτούν πιο γρήγορα ή πιο αργά, κάπου εκεί θα παιχτεί. Όχι, okay, πιο νωρίς να μαζευτούν, δηλαδή 3 Νοεμβρίου είναι κατά η ημερομηνία που θα ξεκινήσει το νωρίτερο, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, καλά θα είναι να μαζευτούν 30 άτομα να γίνει ένα νερό πρωτάθλημα. Κατάλαβε. Πάμε για να δούμε την ώρα λίγο. Να τη δούμε.